καλημέρα σας, καλημέρα και μπονζόρνο. Μπονζόρνο, Δημοσθένη. Καλημέρα, Ματίνα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Άχ, και να ταξιδεύαμε στα κανάλια της Βερετίας και την πιάτσα Σαν Πιέτρο για να απολαύσουμε αυτές τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που εκεί είναι το επίκεντρο, είναι η καρδιά. Μην ξεχνάμε πού βρισκόμαστε. Μέχρι τις 17 Μαρτίου σήμερα. Είναι Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου. Μα αυτό είναι το μήνυμα και η προτροπή. Βούρια Βενετία, εκεί που το καρναβαλικό κέφι κρατεί καλά, για κάνα μήνα τουλάχιστον, εκεί το γλεντοκοπούν για πολλές ημέρες, όχι κάνα δύο Σαββατοκύριακα όπως εμείς εδώ. Τώρα ξέρεις, από την Αχαία μας βλέπουν και λένε, ελάτε τώρα στην Πάτρα και αφήστε τη Βενετία να το γλεντήσουμε όλοι μαζί. Απέναντι είναι Βενετία, έτσι. Ναι. Πας Πάτρα, παίρνεις το πλοίο, πετιέσαι. Έχει μια ανηφοριά βέβαια θαλάσσια, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Έχεις περάσει τόσο ωραία στην Πάτρα, οπότε παίρνεις έναν υπνάκο και με το που ξυπνάς έχεις φτάσει η Βενετία. Ναι, γιατί είναι άλλο στυλ διασκέδαση από κρεάτικου και γλεντιού το ένα με το άλλο. Εκεί έχει έναν ρομαντισμό, ναι. Μια καλλιτεχνία, μια άλλη διάσταση. Ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Online Magazine, αυτή την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου. Επικοινωνία μαζί μας, να μην την ξεχνάμε, πριν πάμε στο σήμα της εκπομπής. Magazine, παπάκι. onechannel.gr, να το δούμε παρακαλώ. Να το δούμε super. Λοιπόν, για ό,τι θέλετε να μας στέλνετε. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, απορίες, καταγγελίες. Μια ωραία φωτογραφία, ένα ωραίο βιντεάκι από τις δικές σας προσωπικές στιγμές. Ακόμα και όταν τρέχουν οι συνεντεύξεις μας στο τραπέζι, αν θέλετε να υποβάλουμε κάποιο ερώτημα, κάποια απορία, να μεταφέρουμε κάτι δικό σας. Εδώ είμαστε. Κάντε τον κόπο λοιπόν να μας γράψετε κάτι, προκειμένου να το μεταφέρουμε εκείνη τη στιγμή, την ίδια στιγμή, το ίδιο λεπτό, στον αέρα. Σήμα και επικαιρότητα. Πάμε σήμα. Οι αγρότες λοιπόν συνεδρίασαν χθες και αποφάσισαν. Στην οίκια της Λάρισας και αποφάσισαν ότι θα συνεχίσουν. Θα επιμείνουν στις κινητοποιήσεις τους, θα κλείνουν με τις μπλόκα. Εθνικές, έτσι, θα κλείνουν τις εθνικές οδούς συντονισμένα σε όλη την Ελλάδα, ανά δύο ώρα τουλάχιστον ημερησίως. Ως προπομπό της επόμενης, αμέσως επόμενης κίνησης στις κινητοποιήσεις τους, που είναι να κατέβουν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, να φτάσουν στο Σύνταγμα, να φτάσουν στη Βουλή, να φτάσουν μέχρι τον Πρωθυπουργό. Μη σου πω ακριβώς ότι θα φτάσουν με τα τακτέρ μέχρι Μαξίμου. Ναι, εγώ και θεωρητικά το λέω, αλλά και συμβολικά προφανώς ότι ίσως. Θα δούμε τα τρακτέρ, λες εκεί στην. Κοίτα. Η Ρόδο Αττικού. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς μέχρι τώρα, και έτσι ας συνεχιστεί τουλάχιστον αυτό, είναι όλα ειρηνικά, είναι όλα δημοκρατικά, είναι όλα με μία συνέπεια. Εντάξει, δημοκρατικά δεν μπορείς να τα πεις. Υπό την έννοια ότι δεν έχουμε εκδηλώσεις. Ναι, γιατί αλλού. Το λέω όμως. Να κλείσει τους δρόμους. Ήθελαν τη Δευτέρα να φτάσουν μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν τους το επέτρεψαν. Ναι. Μπήκαν δηλαδή μπροστά τους, πρόταξαν ακόμη και τα σώματά τους οι άνδρες των αρχών, προκειμένου να μην περάσουν. Ναι, αλλά χθες κάπου εκεί στο Μηλοπόταμο. Ειρηνικής διαμαρτυρίας. Ναι, αρκεί να μην υπάρχει και παρακόλληση της υπόλοιπης καθημερινότητας και των συγκοινωνιών, που είναι ένα θέμα συνταγματικό αυτό. Θα μπορούσαν με έναν τρόπο να το ρυθμίσουν. Η αλήθεια τώρα είναι. Τώρα να μπαίνεις μπροστά και να ανοίγεις τα χέρια σου αστυνομικός για να μην περάσουν τα τρακτέρ, δεν το λες και πολύ δημοκρατικό. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί είπα εγώ για δημοκρατικό. Είπα ότι χθες στο Μηλοπόταμο υπήρξε συνεννόηση με την αστυνομία, συγκεκριμένα και με τους μπροστάριδες των κινητοποιήσεων, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει το ρόλο των διαβουλεύσεων και των επαφών, των διαπραγματεύσεων, και έγινε ειρηνικά και σωστά η διαμαρτυρία των αγροτών. Αυτό εννοώ. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει όμως τις επόμενες ημέρες, γιατί αισθάνομαι ότι τα πνεύματα θα αγριεύουν όσο περνούν οι μέρες. Γιατί είναι μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι είναι ανοιχτός. Την ίδια ώρα, ναι, η κυβέρνηση και το Μαξίμου δηλώνουν διαλλακτική. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αφήνει το ενδεχόμενο να ειδωθούν. Μεταξύ να μην επικρατήσει το χάος στους δρόμους, να μην κοπεί η Ελλάδα σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα και πέντε κομμάτια. Προφανώς, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό έλεγα πριν για την παρακόλληση των συγκοινωνιών και οτιδήποτε άλλο, που μετά ξέρεις κάτι. Και είναι ένα θέμα για τη συζήτησή μας στη συνέχεια με τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους στο τραπέζι μας. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μαζί τους την κοινωνία. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, το μεγαλύτερο κομμάτι. Όταν όμως αρχίζει και τους προκαλεί και προβλήματα στην καθημερινότητα, ξέρεις, μπορεί να γυρίσει το πλευρό και είναι, ο υπόλοιπος. Είναι μεγάλα τα προβλήματα και τα είναι προβλήματα όλα, τα έχουν λουστεί, να το πω έτσι, εδώ και πάρα πολύ καμία καιρό. Αντίρρηση, καμία αδιαμαρτύρητα. Αντίρρηση. Τώρα λοιπόν θέλουν ένα πλάνο, θέλουν ένα σχεδιασμό. Ναι, δεν έχουν ο οποίος σχεδιασμός δεν θα φτάνει μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Σου λέει θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με ορίζοντα 4-5 χρόνια. Πάμε να δούμε τη δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την στήριξη των αγροτών
ζήτημα πολύ επίκαιρο, καθώς βρισκόμαστε απέναντι σε αγροτικές κινητοποιήσεις. Ένα παράδειγμα να δώσω μόνο, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τις αποζημιώσεις των αγροτών. Η ελληνική κυβέρνηση μέσω του ΕΛΓΑ την προηγούμενη τετραετία εκταμείευσε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο σε αγροτικές αποζημιώσεις. Ποσό πολύ πολύ μεγαλύτερο των εισφορών των αγροτών που καταβλήθηκαν στον ΕΛΓΑ. Η διαφορά ήρθε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα δεν θα μπορούσε να είχε έρθει αν η οικονομία μας δεν πήγαινε καλά. Τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο εμπορικό Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο χθες σχετικά με το ποσό το οποίο δαπανάτε και είναι σε συνάρτηση ασφαλώς και με τις δηλώσεις Χατζηδάκη χθες του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος είπε: είμαστε ανοιχτοί στα πάντα, αρκεί να μπορούμε να το καλύψουμε από πλευράς οικονομικών, σαν χώρα. Έτσι. Εντάξει, μπορούμε όμως να καλύψουμε, για παράδειγμα, την αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά στους αγρότες για το φαΐ που θα βάλουμε και θα βάζουμε καθημερινά στο πιάτο μας. Να δούμε εκεί, τι διεκδικούν. Εκεί γεννώνται πάρα πολλά. Ορίστε. Να δούμε παρακάτω τι διεκδικούν οι αγρότες. Βεβαίως, πάμε να δούμε τα αιτήματά τους. Τα αιτήματα των αγροτών σε κάρτες. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, λοιπόν, οι αποφάσεις των αγροτών. Ήθελα, αν είναι εύκολο, να είχαμε τις κάρτες με τα αιτήματά τους, που είναι πιο ουσιαστικό. Κλείσιμο την ίδια ώρα σε. Ωραία, τέλεια. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, 7 λεπτά κιλοβατόρα το ρεύμα. Επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές. Να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ και να διαπραγματευτεί ξανά. Αποζημιώσεις το 100% του χαμένου εισοδήματος. Όχι στις παράνομες ελληνοποιήσεις. Και εδώ τώρα βλέπουμε τις αποφάσεις των αγροτών που πάρθηκαν χθες στην Θεσσαλία. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κλείσιμο την ίδια ώρα σε όλα τα σημεία στην Εθνική, Επαρχιακή και Τελωνία. Πορείες των μπλόκων και μέσα στις πόλεις. Και αυτό που λέγαμε αυτό την άλλη εβδομάδα, κάθοδος στην Αθήνα με τα τρακτέρ. Και να πω κάτι για να το ολοκληρώσουμε. Είναι και οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν επλήγησαν τριπλά, τετραπλά. Έκανε μια ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος δικαίως έγραψε ότι εδώ στη Θεσσαλία δεν ξέρουμε αν θα ξανακαρπίσουν, αν θα ξανακαρποφορήσουν τα δέντρα μας. Θέλουμε λοιπόν απαντήσεις τώρα, σωστές απαντήσεις, κατατοπιστικές για τους συμπολίτες μου. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, στην κεντροαριστερά, για να πάμε και στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά υπάρχει ένας αναβρασμός, μια αναταραχή με όλες αυτές τις κινήσεις που έγιναν από τον κύριο Τεμπονέρα, από την κυρία Χτσιόγλου, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένας εκνευρισμός από την ηγεσία, τον κύριο Ανδρουλάκη. Για την να πούμε λοιπόν ότι αφορά στην εκδήλωση που γίνεται την Τρίτη, ναι, όπου θα είναι ομιλητές οι τρεις, αυτοί που ανέφερες. Ναι. Ο Τεμπονέρας, από τον Διονύση Τεμπονέρας, τον βλέπουμε εδώ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Όλο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει πολύ τις παρατάξεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, διότι από αυτή την κίνηση πιθανώς μόνο ωφελημένη θα ήταν η Νέα Αριστερά. Αλλά αυτά θα μας τα πούνε και οι συνάδελφοι αργότερα που θα τα σχολιάσουν. Γιατί η Νέα Αριστερά είναι ακόμα, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία δημοσκόπηση στο 2,3%. Ναι. Είναι η μόνη δηλαδή που θέλει να φανεί, να εθεαθεί και να ακουστούν οι θέσεις της. Ένα από τα βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής, του σημερινού μαγκαζίνου, που θα το σχολιάσουμε σε πολύ λίγο στο δημοσιογραφικό τραπέζι και θα τα δούμε όλα. Πάμε τώρα να δούμε και τι έγινε, τι ισχύει σε σχέση με την καταγγελία που έχει για γίνει τέμπι. Για τα Τέμπη. Εναντίον, ποινική δίωξη λοιπόν, εναντίον του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κυρίου Αγοραστού. Γιατί λίγες ημέρες μετά από την τραγωδία στα Τέμπη, που να θυμίσω έγινε πριν ένα χρόνο περίπου, 28 Φεβρουαρίου είναι η μαύρη επέτειος, πήγε λοιπόν και τσιμέντωσε το σημείο εκείνο της τραγωδίας. Η δίωξη κατά του κυρίου Αγοραστού ασκήθηκε κατόπιν μηνύσεως, έτσι που είχε προηγηθεί, και αυτό έγινε χθες για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Να πούμε ότι έγινε από την Επιτροπή, από την ομάδα των οικογενειών των θυμάτων. Και έχει λογική βάση και βάσιμο σκεπτικό. Γιατί το λέω αυτό? Μία κοπέλα, ένα κορίτσι που χάθηκε σε αυτή τη σιδηροδρομική τραγωδία, δεν βρέθηκε ποτέ ίχνος της. Δεν βρέθηκε ποτέ το DNA της. Συνεπώς, θα μπορούσαν αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο σημείο, να το αφήσουν χωρίς να το τσιμεντώσουν για ένα εύλογο, για ένα μεγάλο διάστημα, προκειμένου να μπορεί κάτι να εντοπιστεί. Το επόμενο θέμα είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας και αφορά την κοινωνική υγεία. Την υγεία και στην Ελλάδα με την εξάπλωση και την επιδημία του στρεπτόκοκκου. Έχουμε πολλά κρούσματα. Δυστυχώς έχουμε ήδη και χαμένες ζωές και μάλιστα και ένα μικρό παιδί, ένα 9χρονο παιδί. Ένα 9χρονο κορίτσι στο Διδημότυχο, το οποίο έπαιρνε αντιβίωση. Γιατί λένε ότι το βασικό αυτό είναι. Ναι, οι επιδημιολόγοι λένε ότι εάν πάρεις αντιβίωση, εν πάση περιπτώσει μπορείς να αναχαιτήσεις την πορεία της νόσου. Αλλά το θέμα είναι πότε
θα πάρω την αντιβίωση, πόσο θα το προλάβω, πότε θα το προλάβω, η επιδημία δεν αστειεύεται. Είναι και εξατομικευμένο το θέμα. Ναι, δηλαδή, και είναι και θέμα οργανισμού. Βέβαια, σύμφωνα αυτό θέλω να πω, ότι έχει να κάνει με τον κάθε οργανισμό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο 28χρονος που πέθανε χθες, που έφυγε από τη ζωή, είχε νοσήματα, η υγεία του ήταν καταπονημένη, είχε αυτοάνοσο, οπότε δεν άντεξε. Άπαξ και κόλλησε στρεπτόκοκο. Η επιδημία του στρεπτόκοκου είναι ένα μεγάλο θέμα πάντως που μας απασχολεί και επίσης θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Στη συνέχεια, στην πορεία, θα το παρακολουθήσουμε. Περιμένουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, προκειμένου να μας πει ποια είναι τα συμπτώματα. Να μας διαφωτίσει καλύτερα για να δούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, να προασπίσουμε τους εαυτούς μας και να το προλάβουμε. Γιατί η πρόνοια αυτό, πάντα είναι αυτή. Αυτό είναι το πιο βασικό, δηλαδή το timing, να το εντοπίσεις την κατάλληλη, τη σωστή στιγμή. Και να αντιδράσεις έγκαιρα και πάντα υπό τις συμβουλές, την καθοδήγηση των επιστημόνων. Και πολύ σημαντικό δε επίσης, επειδή βλέπουμε ότι έχει μεγάλη εξάπλωση η επιδημία και στα παιδιά, για τους γονείς, τις μητέρες που μας παρακολουθούν τώρα, αυτά που θα μας πει ο κ. Μαγιορκίνης αργότερα. Και το λέω και το τονίζω αυτό, ότι πάντα συμβουλευόμαστε τους ιατρούς και στις περιπτώσεις των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Γιατί υπάρχει αυτό, να πάω μέχρι το φαρμακείο της γειτονιάς που ξέρω ότι φαρμακοποιώ. Ναι, να μου πει αυτό κάτι. Να περιγράψω τα συμπτώματα ή να μπω να το γκουγκλάρω. Δώσε μου, μωρέ, μια αντιβίωση για παράδειγμα, να πέσει ο πυρετός. Λίγος πολύ. Κακώς, κάκιστα το κάνουμε όλοι, έτσι. Λίγος πολύ. Σχεδόν όλοι. Είναι πολύ, οπότε σπέβδουμε στους γιατρούς μας, στους οικογενειακούς ιατρούς. Λοιπόν, πάμε στο χρυσό και ασημένιο πια κορίτσι του ελληνικού αθλητισμού, της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Αναφέρομαι στην Ευαγγελία Πλατανιώτη, που μετά από το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ντόχα του υγρού στίβου, χάρισε στην Ελλάδα και μία δεύτερη θέση, ένα ασημένιο μετάλλιο, με την Ευαγγελία να λέει πλέον. Δεν φάνηκε ικανοποιημένη. Ναι, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Ότι οι στόχοι της πρωταθλήτριας δεν σταματούν ποτέ, δεν έχουν ταβάνι και δεν είναι. Σε αυτά τα επίπεδα είσαι και perfectionist. Ακριβώς. Είσαι και τελειομανής. Ακριβώς. Δηλαδή δεν σου αρκεί μία καλή επίδοση. Θέλεις να φτάνεις κορυφή κάθε φορά. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα της Ευαγγελίας. Να δούμε το σιρτάκι, έτσι. Μπράβο. Έτσι, μπράβο, γιατί και έδωσε ελληνική ψυχή. Ναι. Και αμέσως μετά θα περάσουμε στο δημοσιογραφικό μας τραπέζι. Πάμε να δούμε την εμφάνισή της, να τη χαρούμε, να την απολαύσουμε, να τη θαυμάσουμε όλοι μας. Η Ευαγγελία θα είναι σίγουρα στα μετάλλια. Η βαθμολογία της είναι 253,28-23 με το δικό της τρόπο. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Πόσο να τη χειροκροτήσεις, πόσο να τη χειροκροτήσεις, πια πόσο να αισθανθείς. Σήμερα έχει ακόμη εθνικά υπερήφανος. Ναι. Σήμερα συναγωνίζεται με μία, μάλλον να κατεβαίνει στο στίβο, τον υγρό στίβο, με μία συναθλήτριά της, ένα ντουέτο. Μακάρι να έχουμε και εκεί μία διάκριση, χρυσή, ασημένια. Να είναι καλά τα κορίτσια, να θριαμβεύσουν και πάλι. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ, σαν Έλληνες πρώτα απ' όλα, γιατί σηκώνουν τη σημαία της Ελλάδος τόσο ψηλά σε παγκόσμιο, σε διεθνές επίπεδο. Το χρειαζόμαστε όλοι οι Έλληνες και αυτή η πατρίδα, αυτή η χώρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Πάμε εδώ να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Αυγή, τον Αντώνη Ραυτόπουλο. Αντώνη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και πάμε σε σύνδεση με Skype να δούμε και τον σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Τα Νέα, τον Γιώργο τον Παπαχρήστο. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Παπαχρήστο, να ξεκινήσουμε από εσάς. Από αυτή την εκδήλωση, η οποία αναμένεται την Τρίτη. κατευθείαν στο ψητό. Ποιος έχει ενοχληθεί περισσότερο, λέτε, το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εδώ δεν τίθεται θέμα ποιος περισσότερο και ποιος λιγότερο. Εδώ, στον πυρήνα της αυτή η εκδήλωση, έχει
μια αμφισβήτηση των δύο αρχηγών αυτών των δύο κομμάτων, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Όταν ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει δηλώσει από μηνών ότι αυτός θα είναι ο νικητής των εκλογών και δι' των ευρωεκλογών και ότι αυτός μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, το να μετέχει στην εκδήλωση ένα στέλεχός του και μάλιστα μέλος της πολιτικής γραμματείας, προβεβλημένος στέλεχος, το οποίο θέλει να τοποθετηθεί σε μια εκδήλωση, επαναλαμβάνω, η οποία έχει ως θέμα το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, περιέχει ένα στοιχείο αμφισβήτησης των όσων λέει ο αρχηγός, για να μην πω τίποτε περισσότερο. Ξεκάθαρα, κύριε Παπαχρήστο, νομίζω είναι η απόλυτη παράκαμψη. Υποσκελίζω τον αρχηγό, είμαι εκτός γραμμής σε κάθε περίπτωση. Εγώ δεν θέλω να πάω σε τέτοιες βαριές εκφράσεις. Θέλω να προσθέσω μόνο ότι το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Χριστοδουλάκη. Mm. Όταν ο πρόεδρος του κόμματός του, ο κύριος Ανδρουλάκης, προβάλλει έως τώρα, δεν ξέρουμε τώρα στη συνέχεια τι άλλο θα πει, ότι εμένα ο στόχος μου είναι να γίνει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα, να υποσκελίσει το ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα κοιτάξω ευθέως στα μάτια τον κύριο Μητσοτάκη να τον αντιμετωπίσει στις εθνικές εκλογές. Στην πραγματικότητα και ο κύριος Χριστοδουλάκης αμφισβητεί, παρότι χθες το βράδυ έκανε μια δήλωση στο Βήμα και το μάζεψε κάπως. Ναι, πήγε να το μαζέψει, επιχείρησε. Επιχείρησε. Στην πραγματικότητα αμφισβητεί και αυτός εμέσως πλην σαφώς τη δυνατότητα του κυρίου Ανδρουλάκη να αντιπαρατεθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι εδώ έχουν γίνει δύο αυλεψίες, έχουν δημιουργηθεί δύο χάσματα ανάμεσα στα δύο αυτά στελέχη και τις ηγεσίες τους. Και για τον λόγο αυτό φρονώ ότι η εκδήλωση της προσεχούς Τρίτης θα είναι μια εκδήλωση τελείως αφυδατωμένη. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο τουλάχιστον και πολύ περισσότερο ο κύριος Χριστοδουλάκης θα πάνε ένα βήμα παραπέρα από αυτά που διακηρύσει το κόμμα τους. Να ακούσουμε και την άποψη του Αντώνη του Ραυτόπουλου σε μια γενικότερη διάσταση σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση που μπορεί να ασκεί εν μέσω όλων αυτών των καταστάσεων η κεντροαριστερά εν γέννη, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι. Έχει προβλήματα, έχει θέματα. Ο κ. Παπαχρήστος μίλησε ήδη για ένα χάσμα που πραγματικά φαίνεται στους κόλπους εσωτερικά απέναντι στον πρόεδρο. Και στα δύο κόμματα. Ναι. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτή η εκδήλωση, όταν την είδα για πρώτη φορά, μου ήρθε η εντύπωση ότι κάπως κάποια στελέχη που αμφισβητούν την ηγεσία τους, γιατί και ο κ. Τεμπονέας δεν το έχει κρύψει στις τελευταίες συσκέψεις της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν συμβαδίζει στο πλάι του Κασελάκη, φαίνεται ότι κάποια στελέχη βιάζονται. Γιατί υπάρχει έντονη αμφισβήτηση και τουλάχιστον το ρεπορτάζ προκύπτει ότι εάν τα ποσοστά στις ευρωεκλογές δεν είναι αυτά που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, τότε θα αμφισβητηθεί και ο εκάστοτε αρχηγός. Βιάζονται για συμπεράσματα, λες, εν είδη δημοσκοπικών αποτυπάτων μέχρι ακριβώς αυτή την ώρα. Και βιάζονται να αμφισβητήσουν τον αρχηγό χωρίς να υπάρχει απτό αποτέλεσμα στην κάλπη. Με έναν τρόπο εκβιάζουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, με έναν τρόπο αμέσως πλην σαφώς επηρεάζουν πράγματα. Ναι, γιατί όταν ο ψηφοφόρος βλέπει αυτή την κατάσταση στα κόμματα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο ρευστά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα ποσοστά τους. Είναι σχετικά κοντά. Νομίζω και αν και έχει εδρεωθεί το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν 2-3 που δείχνουν και το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο. Είναι βραχία κεφαλή πάντως. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω πάντως ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα καθορίσει εν πολλής και ποιο κόμμα θα εδρεωθεί ως δεύτερο. Γιατί ο κόσμος ο οποίος κινείται ανάμεσα στα δύο κόμματα και θα αμφιταλαντεύεται για το ποιο θα ψηφίσει, αυτός ο κόσμος, εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, ότι θα κατακάτσει στο δεύτερο κόμμα των ευρωεκλογών και θα πάρει μια απόσταση στη συνέχεια. Άρα προφανώς δικαίως τώρα, Ανδρουλάκης Κασελάκης, σου λέει, τι κάνετε εσείς, τι παριστάνετε αυτή τη στιγμή, βάζετε υποστηλώματα στη Νέα Αριστερά, ανέβει η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, αλήθεια είναι ότι είναι ο μόνος κερδισμένος από τις υπόθεσεις. Κερδισμένη της υπόθεσης, ναι, κύριε Παπαχρήστο και κύριε Ραυτόπουλε. Γι' αυτό δεν διαρρέει και κάτι ως γκρίνια εντός του κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν υπήρξε διαμαρτυρία, κύριε Παπαχρήστο.
Κατά τη γνώμη μου, η Νέα Αριστερά, η οποία διαπιστώνει ότι το εγχείρημα δεν έχει την απήχηση που ενδεχομένως θα περίμενε στον κόσμο αυτών της αριστεράς που εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς κατ' εμέ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά αναλύοντάς τους έτσι, πιστεύω ότι ψάχνει τρόπους για να επανέλθει στο προσκήνιο και ενδεχομένως μετεκλογικά, διότι είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, ψάχνεται να επανέλθει. Τώρα, το πώς θα επανέλθει. Θα επανέλθει, προφανώς δεν θα επανέλθει η κυρία Αξιόγλου και οι υπόλοιποι υπό τον κύριο Κασελάκη, αλλά αν εμφανιστεί όπως έντονα φημολογείται στο προσκήνιο ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Αξιόγλου και όλοι εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το μόρφωμα, με χαρά, για να μην πω τρέχοντας, θα επανέλθουν στην Κουμουντούρου. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Νέα Αριστερά δεν έχει κανένα θέμα εσωτερικό αμφισβήτησης ενδεχομένως της ηγεσίας του κόμματος, γιατί δεν υπάρχει κόμμα. Μα δεν έχουν και τίποτα να μοιράσουν, έτσι καταρχάς, δεν είναι. Μα δεν υπάρχει τίποτα κόμμα. Να μοιράσουν, οπότε να προκύψει γκρίνια. Ναι, δεν υπάρχει κόμμα. Υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει και ένα λογότυπο, αλλά κόμμα δεν υπάρχει ακόμη. Νομίζω κόμμα, ο κύριος Δραυτόπουλος ενδεχομένως τα γνωρίζει καλύτερα, νομίζω το κόμμα θα προκύψει μετά από μια πανελλαδική συνδιάσκεψη που θα έχουν το επόμενο διάστημα. Στις αρχές Μαρτίου. Άρα, τι λέμε. Λέμε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ασχοληθούν με αυτά. Γιατί, δηλαδή, η κυρία Αξιόγλου παίζουν εκ του ασφαλούς, δηλαδή, κινούνται εκ του ασφαλούς. Να τις θέσει θέμα ο κύριος Χαρίτσης, ο συμπαθέστατος κύριος Χαρίτσης, δεν το βλέπω. Συνδικούν αυτό το μόρφωμα. Κύριε Παπαχρήστο, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Βλέπω η Νέα Αριστερά έκανε και ανακοίνωση χθες. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στον πολιτικό διάλογο, ιδίως όταν αφορά το μέλλον του ευρύτερου χώρου. Δηλαδή, έχω ένα ψωμί και μας το αλήφετε με βούτυρο τώρα. Κύριε Παπαχρήστο, χθες στη στήλη σας στα νέα, αδειάσατε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ. Είπατε κοντολογής ότι ανοίγεται πολύ, ότι ξεφεύγει από τα κυβικά του. Το ίδιο δεν ισχύει και για το Διονύση Τεμπονέρα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά. Ο κύριος Τεμπονέρας από την αρχή της κρίσης στο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει διακριτή τη θέση του. Έχει μια συγκεκριμένη άποψη για το πού πρέπει να πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί ότι το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της αριστεράς έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, άρα πρέπει να μετακινηθεί προς την κεντροαριστερά. Έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Ο κύριος Χριστοδουλάκης είναι βουλευτής ενός κόμματος το οποίο έχει συγκεκριμένη άποψη για την κεντροαριστερά και το μέλλον της και κυρίως το μέλλον του ΠΑΣΟΚ μέσα στην κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εμείς είμαστε κεντροαριστερά, εμείς την εκπροσωπούμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα για το ποιος έχει την επικυριαρχία στον χώρο. Ο κύριος Χριστοδουλάκης προφανώς αμφισβητεί αυτή την άποψη του Πρόεδρου. Εγώ αυτό επισήμανα. Όπως επίσης επισήμανα και το γεγονός ότι είναι ένας νέος βουλευτής, ο οποίος αντί να φροντίσει να γίνει καλύτερος στη Βουλή, τώρα εξελέγει. Η Βουλή, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο σχολείο. Εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια εκεί κάνοντας ρεπορτάζ και στην πορεία αυτών των πολλών χρόνων έχω συναντήσει, ξέρετε, πάρα πολλά ταλέντα στην πολιτική. Διάτοτες αστέρες, φαντάζομαι. Τα οποία ακριβώς έχουν την πορεία διά των αστέρων, διότι δεν κατάλαβαν ούτε το μέγεθός τους, ούτε το ειδικό τους βάρος και πολύ περισσότερο δεν κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να κάνουν βήματα πέρα από τον ίσιο τους. Είναι λάθος. Στο σχολείο αυτό πρέπει να θητεύσεις πολλά χρόνια, να καταλάβεις πώς λειτουργεί η πολιτική, να δώσεις δείγματα γραφής, και όχι στα τηλεοπτικά δελτία και τα τηλεοπτικά παράθυρα,
ο κύριος Δραυτόπουλος και εγώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό ανέξοδα, διότι είμαστε δημοσιογράφοι και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να εμφανιζόμαστε όπου θέλουμε. Ναι, άλλος ο ρόλος. Αλλά είναι άλλος ο ρόλος του βουλευτή, του πολιτικού στελέχου. Το πολιτικό στέλεχος, το οποίο μάλιστα τιμήθηκε και από την ψήφο των πολιτών, έχει τη βουλή εκεί που πρέπει να δράσει. Και ο κύριος Χριστοδουλάκης, συγγνώμη που θα το πω, είναι κρίμα δηλαδή, γιατί είναι νέο παιδί. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει τα δείγματα εκείνα τα οποία θα πεις ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τους 32-34 πόσους έχει το ΠΑΣΟΚ βουλευτές. Θέλω να ρωτήσω τον αξιντάκτη της Αυγής, τον κύριο Ραυτόπουλο. Αντώνη, μέσα από αυτή τη διαδικασία των think tanks... Ανακοίνωσε χθες και ο κύριος Κασελάκης το πρώτο. Ακριβώς, ό,τι αφορά με τους 7 επιστήμονες, ό,τι αφορά το Πανεπιστημιακό Κομμάτι. Θα το συζητήσουμε ίσως μετά. Να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό παρακαλώ. Το θέμα. Ναι, πριν πάμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ας το αφήσουμε για το τέλος. Αντώνη, ποιοι θα φτάσουν τελικά σε αυτή την εκδήλωση, δηλαδή το κοινό αυτής της εκδήλωσης. Ναι. Από ποιους εικάζεις ότι θα απαρτίζεται? Αρχικά πιστεύω ότι θα είναι από έναν κόσμο ο οποίος αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στα 2 ή στα 3 κόμματα, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα δεν είναι ποιος θα φτάσει να ακούσει. Το θέμα είναι τι θα βγάλει αυτή η εκδήλωση, γιατί το ανέφερε και προηγουμένως ο συνάδελφος. Με τόσο ντόρο που έχει γίνει, νομίζω ότι τουλάχιστον οι δύο ομιλητές που είναι στα κόμματα που αντέδρασαν θα παίξουν σε πιο safe κατάσταση. Υπό τον φόβο μεγαλύτερων αντιδράσεων. Ποιος Ριζαίος θα πάει, ποιος Πασόκος. Δηλαδή θα του κολλήσουν με μια ρετσινιά, έτσι δεν είναι? Ισχύει. Γιατί πήγες για παράδειγμα και υποστήριξες το εγχείρημα. Ισχύει, αλλά και ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Χρυστουλάκης δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι ο καθένας τους εκφράζει και ένα κόσμο εντός των κομμάτων. Ο κ. Τεμπονέρας έχει κατεβάσει μάλιστα και ένα μανιφέστο τάσης σε μια κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, από εκεί και πέρα, και ο κ. Χριστοδουλάκης φαντάζομαι έχει ανθρώπους μέσα στο ΠΑΣΟΚ που τον στηρίζουν πιο στεναρά από ό,τι στηρίζουν τα υπόλοιπα στελέχη. Και βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι. Για μένα, ας πούμε, προσωπικά. Που θα πάνε δηλαδή για να λάβουν απαντήσεις και να ξεθολώσουν το τοπίο. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τα 3 στελέχη αυτά να μου πούνε. Ποιες είναι οι προτάσεις τους. Ποια είναι η σκέψη τους, γιατί είναι όλο αυτό. Πώς οραματίζονται το χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί είναι πάρα πολύ θολό αυτή τη στιγμή. Το αν θα λάβω απαντήσεις ή όποιος πάει, αν θα λάβει απαντήσεις. Είναι ενδιαφέρον δηλαδή, ότι θα έχει ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι χάνεται λόγω του θορύβου που γίνεται αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονική περίοδο. Το είπε και ο κ. Παπαχρήστος. Ναι. Θα είναι αποδυναμωμένο όλο αυτό ήδη. Εκ προημίου. Και είναι κρίμα, γιατί και τα 3 στελέχη είναι αρκετά. Είναι αρκετά λιπηδοφόρα, είναι νέα. Ναι. Έχουν να δώσουν, έχουν πολιτικό λόγο, είναι σοβαρά. Και είναι κρίμα δείγματα ότι. Γραφής έχουν δώσει. Η κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου, ναι. Ο κύριος Τεμπονέρας όμως και όχι, ο κύριος Στουβλέκ δεν έχουν δώσει. Είναι μια ευκαιρία σιγά-σιγά. Δείγματα γραφής. Δεν έχουν δώσει όσα θα θέλαμε ενδεχομένως για να έχουμε και μια πιο σαφή άποψη. Αλλά. Και αυτοί κάποια στιγμή δεν πρέπει να δώσουν για να ξέρουμε κι εμείς. Είναι πολύ θετικό ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι νέοι στην πολιτική, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε βαρεθεί και λίγο να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Όχι τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα αυτά καθ' αυτά. Αλλά τα πρόσωπα που εκφράζουν τον ίδιο πολιτικό λόγο, ο οποίος έχει κουράσει την τελική. Δεν έχουν να προσφέρουν κάτι νέο. Απλά, κύριε Παπαχρήστο, ξέρετε γιατί το ρωτώ αυτό. Δηλαδή, ίσως σε μια τέτοια εκδήλωση αυτού του περιεχομένου και αυτής της θεματολογίας, θα θέλαμε να δούμε ανθρώπους που έχουν δώσει δείγματα γραφής, έχουν αποδείξει τις δυνάμεις τους στην πράξη, στην καθημερινότητα. Τώρα, για παράδειγμα, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, τι θα πούν, θα ακούσουμε δηλαδή πάλι μία ακόμη θεωρία? Εγώ θα ήθελα να ακούσω, συμφωνώντας εμέσως μαζί σας, τι έχουν να πούν επί του προκειμένου. Δηλαδή, ποια είναι η θεματολογία της εκδήλωσης, είναι ποιος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω αυτό που αντώνησε, Γιώργο, δηλαδή ποιο είναι το όραμα, αν υπάρχει όραμα. Ναι, όχι, θέλω να ακούσω ποιος είναι, ας πούμε, τι θα πει ο Διονύσης Τεμπονέρας. Θα πει, εγώ δεν νομίζω πάντως ότι θα πει το Στέφανο Κασελάκη. Ακριβώς. Γιατί δεν του το λέει τότε του Στέφανου Κασελάκη η κατάμουτρα κατάφατσα και να αποχωρήσει, να πάρει το νοματιόν του και μένει εκεί. Όχι, δηλαδή, γιατί, ακούστε, δεν είναι εύκολη απόφαση να πεις φεύγω από ένα κόμμα. Το φεύγω από ένα κόμμα
Όπως έχει πει ένας παλαιότερος πολιτικός που δεν ζει πλέον, ο Ευάγγελος Αβέροφ, είναι έφυγες από το Μαντρίς, έφαγε ο λύκος. Αυτός καταγόταν από το από την Ήπειρο, από το Μέτσοβο. Μπράβο. Λοιπόν, και ήξερε τι έλεγαν εκεί οι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Λοιπόν, δεν φεύγεις εύκολα από ένα κόμμα. Για να φύγεις από το κόμμα στο οποίο έχεις υποτίθεται δημιουργήσει ένα πυρήνα υποστηρικτών σου, σημαίνει ότι αυτός ο πυρήνας είναι τέτοιος που μπορεί να σε συντηρήσει. Τέτοιο πυρήνα υποστηρικτών μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ ξέρω ότι δεν έχει πολύ ρεύμα. Ένα διάστημα, θα μας τα πει και ο κύριος Δραυτόπουλος ίσως πιο αναλυτικά. Εγώ ξέρω ότι ένα διάστημα ήταν το πουλέν του κυρίου Πολάκη. Μετά ο κύριος Πολάκης στράφηκε στην υποστήριξη του κυρίου Κασελάκη. Και τελείωσε αυτό το έργο. Και τώρα δεν έχουν και καλές σχέσεις με τον κύριο Κασελάκη από ό,τι προκύπτει εντωμεταξύ. Αυτό, αν τα σπάσει ο Πολάκης με τον Κασελάκη, λες ότι ο Πολάκης μπορεί πάλι να βάλει κάτω από τις φτερούγες του το Διονύση Τεμπονέρα. Ναι, αλλά πλέον δεν ξέρω αν ο κύριος Τεμπονέρας θα ήθελε να μπει κάτω από αυτές τις φτερούγες, γιατί πέρα από το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια απόσταση σε σχέση με το καλοκαίρι που ήταν πιο κοντά. Δεν ξέρω πλέον αν συμβαδίζει και η πολιτική πρόταση του ενός με την πολιτική πρόταση του άλλου. Θα μου πείτε, ναι. Μικρό ο το θέμα. Έχει πρόταση. Έχει πρόταση. Γι' αυτό εννοώ μικρό το θέμα. μικρό το πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή δεν βλέπω μια σύγκληση αυτών των δύο προσώπων. Και δεν ξέρω αν στην τελική και ο κύριος Τεμπονέρας θα ήθελε να υπάρχει αυτή η σύγκληση. Όλη αυτή η κίνηση Τεμπονέρα τώρα δεν βάζει πλέον εμπόδια. Αυτό ήταν το ερώτημα που θα κάνω πριν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζει εμπόδια στο πλάνο, στις ενέργειες, στις κινήσεις εν ώψη συνεδρίου κυρίως και εν ώψη αναμόρφωσης όλης της εικόνας του κόμματος από την πλευρά του πρόεδρου κ. Κασελάκη, στο ότι θέλει να φτιάξει μια δική του δεξαμενή με νέα στελέχη και νέες ιδέες και νέες προτάσεις, ξεκινώντας και από επιστήμονες όπως κάνει με το Think Tank που ξεκίνησε αυτό. Δεν είναι όλο αυτό ένα επιπλέον, μια ενέργεια που εν πάση περιπτώσει δεν τον αφήνει να δουλέψει έτσι όπως θέλει το κόμμα. Ναι, ενδεχομένως μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι, αλλά. Γιατί υπάρχει πάντα και ο Πολάκης, μην το ξεχνάμε, έτσι, που είναι ένας πονοκέφαλος μόνιμος. Από την άλλη, βέβαια, και το συνέδριο είναι μια ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαμορφωθεί έτσι όπως ο ίδιος θέλει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και καταστατικά και στις θέσεις του και στα πάντα, στη φυσιογνωμία του, στην ταυτότητά του, είναι ένα κόμμα που είναι διαμορφωμένο από αυτούς που μείναν και από αυτούς που φύγαν. Mm. Δηλαδή, είναι ένα διαφορετικό κόμμα από αυτό που είναι στην πραγματικότητα σήμερα. Άρα. Και με διαφορετικές αντιλήψεις κιόλα. Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και στο δημόσιο λόγο πλέον των στελεχών του. Άρα, από εκεί και πέρα, στο συνέδριο νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να ξεκαθαρίσει και αυτό το θολό τοπίο στο οποίο βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και να δείξει στην πραγματικότητα ποιος είναι με την αναμόρφωση των θέσεών του, των καταστατικών του, των τρόπων που λειτουργεί. Γιατί ο ίδιος ο κ. Κασελάκης έχει αμφισβητήσει τον τρόπο που λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα και το έχουμε δει. Απλά μέχρι τώρα όμως δεν μας έχει πει και τι σκοπεύει να κάνει. Δηλαδή περιμένουμε, ακούμε ανακοινώσεις. Βλέπουμε, είδαμε χθες κάποιους νέους ανθρώπους στο Think Tank της Παιδείας. Εγώ προσωπικά δεν τους ήξερα, παρότι ξέρω τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ καλά. Μου έκανε έκπληξη ότι δεν ήξερα κανέναν. Νομίζω ότι έτσι θα κινηθεί ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Από εκεί και πέρα θα φέρει και νέο αίμα. Έχει κορυφαία ονόματα από ό,τι είδα, κύριε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, διάβασα, ας πούμε, δεν είναι, κάνα δύο ομότιμοι καθηγητές, ένας οδοντίατρος, μπήκατε, μια τσεκάρατε, ψυχολόγος. Τσεκάρατε βιογραφικά, κύριε Παπαχρήστο? Βέβαια, τα διάβασα λίμωνο. Εννοείται. Δεν θα το διάβαζα. Και βέβαια, επίσης, γιατί ας πούμε, πρόσεξα και το βιογραφικό της κυρίας Βουτυράκου, η οποία είχε εμφανιστεί εδώ ότι είναι με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Παιδί θαύμα, ας πούμε. Ναι, μυαλό φωτεινό. Ένα παιδί θαύμα. Και τι ανακαλύψατε, εντάξει, κύριε Παπαχρήστο, εντοπίζοντας και μελετώντας το βιογραφικό? Κοιτάξτε, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Λέω μόνο ότι η εικόνα, έτσι όπως παρουσιάστηκε, είναι κάπως διαφορετική από αυτή που είδαμε, που είδα εγώ τουλάχιστον, που ίσως να μην και αντιλήφθηκα και σωστά από το βιογραφικό που δόθηκε στην δημοσιότητα. Τέλος πάντων, είναι πουσιώδες αυτό
Το ζήτημα είναι ότι από τα 27 think tank τα οποία υποτίθεται. Εξαμηνές σκέψεις για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, έτσι, να το κάνουμε πιο απλό αυτό που θέλει να δημιουργήσει ο κύριος Κασελάκης. Ναι. 29 λέει 27, εν πάση περιπτώσει, είναι η κατάθεση σύγχρονων πολιτικών προτάσεων. Έτσι. Ναι, και εμφανίστηκε το πρώτο. Εμφανίστηκε το πρώτο. Σε σχέση με την παιδεία. Υπάρχουν 3.000 βιογραφικά υποστήριξε. Από αυτά θα προκύψουν τα think tank. Εγώ θέλω να πω ότι αν ήμουν οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ και διάβαζα τη σύνθεση του πρώτου think tank, θα ήμουν λίγο προβληματιζόσασταν. Θα σκεφτόμουν αν θα, αν θα ξεφυλίσω τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου. Ναι. Εντάξει. Θα δούμε και τα υπόλοιπα. Θα δούμε. Δεν βιαζόμαστε. Εννοείται ότι θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα που θα ανακοινωθούν και θα κρίνουμε. Μάλιστα. Να δούμε μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει, κάποιες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει αρκετά και στο διαδίκτυο και στα τηλεοπτικά δίκτυα. Σε ό,τι αφορά αυτό το διάλειμμα που έκανε το Σαββατοκύριακο μεταξύ του Περιφερειακού Συνεδρίου. Αυτές βέβαια είναι προσωπικές του στιγμές. Με συγχωρείτε. Είναι προσωπικές του στιγμές. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Όχι, ναι. σεβαστώ. Κύριε Καρμύρη, παρακαλώ. Ακούστε, ναι. Κύριε Καρμύρη, το τι κάνει ο καθένας. Αυτό θα λέγαμε. Μα και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Έτσι, αν πήγε στα Μετέωρα ή είμαι. Αν κατέβηκε στα Τρίκαλα ή πήγε στην Καλαμπάκα στην πόλη, αυτά είναι. Πήγε ο άνθρωπος. Σεβαστέ συνάδελφε, απολύτως συμφωνώ μαζί σας. Ο σύζυγός γι' αυτό ήθελα να το δούμε. Επειδή... Τα μετέωρα. Όχι, εγώ δεν. Κύριε Παπαχρήστο, να αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Ήθελα να αλλάξουμε. Ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο. Γιατί τώρα, σας... ας πούμε, να σας πω, όλο το διαδίκτυο, το δεξιό διαδίκτυο, αυτή η δυσοδεία που υπάρχει ασχολήθηκε με το αν εξυπηρετήθηκε ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Μάγκμπεθ από μια κυρία η οποία, ας πούμε, ήταν ντυμένη όπως ήταν ντυμένη. Βέβαια. Δημοσθένη, όπως τα λέει ο κ. Παπαχρήστος. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Ήθελα να δείξουμε τις φωτογραφίες για να πούμε. Ήταν μια ιδιωτική για να πούμε. Επιτρέψτε μου να πω κι εγώ κάτι όμως, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Ήθελα να δούμε τις φωτογραφίες που τις έχουμε δει οι πάντες. Δεν τις παρουσιάζουμε μόνο εμείς. Για να. Ματινά μου, σε παρακαλώ, αν έχεις καλοσύνη. Για να πούμε ακριβώς και να επισημάνουμε ότι όλοι είναι άνθρωποι, όλοι έχουν το δικαίωμα ανάμεσα στην εργασία τους, γιατί εργασία είναι. Πήγε ο άνθρωπος στα μπλόκα και στη συνέχεια πήγε για το περιφερειακό, το πρώτο περιφερειακό συμβούλιο. Σταμάτησε και στα μετέωρα να φάει, όπως θα έκανε οποιοδήποτε. Αυτό και ήθελα εγώ και εγώ να. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Και ότι ήταν λάθος ότι έγινε υπερκατανάλωση, ότι έγινε υπερκατανάλωση από τον τύπο ή από μια μερίδα του τύπου. Αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος. Υπάρχουν και αποδράσεις ιδιωτικές που δεν βγάζεις φωτογραφίες και τι. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μπορώ να σας πω κάτι. Ασφαλώς. Ένα δεύτερο. Ο κύριος Κασελάκης είναι αυτός που είναι. Εγώ έχω 1000 ενστάσεις για το τι λέει, πώς το λέει, για την ικανότητά του να αφομοιώνει τα όσα αφορούν τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα και για το πώς μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα προβλήματα της χώρας. Πώς μπορεί να τοποθετηθεί, τι προτάσεις έχει, τι απόψεις έχει και μπορώ να σας βρω σε αυτά τα ζητήματα 10, 20, 30 πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Ωραία, να αλλάξουμε θέμα. Δεν δέχομαι όμως με τίποτε να κρίνεται από το ποιος είναι, τι κάνει, αν τρώει έτσι, αν περπατάει έτσι. Είμαστε απόλυτα σίγουροι. Αν τρέχει, αν έχει το σκύλο μαζί, αν πίνει καφέ, αν πίνει κρασί ή αν πίνει νερό. Δεν το δέχομαι τίποτα. Είναι κατάπτωση αυτό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εγώ θα το προχωρήσω κι άλλο και δικαίωμα του καθενός να αποστάρει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Όσοι αποφασίζουν να προβάλλουν και να το... Λοιπόν, κύριε Παπαχρήστο, ήθελα ένα σχόλιο για το εξής. Για έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίχθηκε και υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος όμως εμφανίζεται να είναι, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, πολυσυλλεκτικός. Αναφέρομαι λοιπόν στο Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Αλέξη Χαρίτση από τη Νέα Αριστερά και με τον Άσο Ηλιόπουλο και συζήτησαν τέλος πάντων για το αναπτυξιακό μοντέλο της αποκέντρωσης. Του Δήμου.
του Δήμου θεωρητικά λοιπόν. Και έχει βέβαια και τους επένους και τα συγχαρητήρια από τους αναρχομπαχαλάκηδες. Για το λόφο του στρέφει συγκεκριμένα. Θέλω να πω και τον ότι... κατοίκον όμως, των εξαρχείων. Ορίστε. Και τον κατοίκον της ευρύτερης περιοχής. Εγώ αναφέρομαι σε ένα επενετικό άρθρο που κυκλοφόρησε σε μία από τις ιστοσελίδες των αναρχικών, που λένε τι ωραία που αποφασίστηκε ο λόφος του στρέφει να παραμείνει στην άγρια ζωή. Τι εννοείται με αυτό τον όρο, δεν έχω καταλάβει, άγρια ζωή. Και ουσιαστικά δεν θα γίνει τίποτα δηλαδή στο λόφο του στρέφει. Θα υπάρχουν ακόμα οι ναρκωμανείς, οι τοξικομανείς και όποια άλλα κακοποιά στοιχεία. Για το Χάρη Δούκα λοιπόν δεν έχει ακουστεί κάτι. Θα θέλατε παρακαλώ να μας το σχολιάσετε. Εννοείται εάν έχει προσωπική ατζέντα, αυτό ίσως. Και αυτό, αλλά θέλω να πω ότι μας ενοχλεί ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αλλά για τον Χάρη Δούκα, ο οποίος εμφανίζεται πολύ συλλεκτικός, δηλαδή και ναι στις καταλήψεις των πανεπιστημίων και ναι να παραμείνουν στο λόφο του στρέφει οι ναρκωμανείς, δεν ακούμε κάτι από το Πασόκ. Ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του Πασόκ στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, προφανώς αρθρώνει έναν πολιτικό λόγο ο οποίος είναι περίπου ταυτισμένος με το αξίωμα που κατέχει. Εκείνος θεωρεί ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων μπορεί να τοποθετείται και για, και για τις καταλήψεις, μπορεί να τοποθετείται και για το μετρό, παίρνει απόφαση για το Γκίζι, θα κριθεί. Προφανώς θα κριθεί στο τέλος της θητείας του για όλα αυτά που λέει. Μην με ρωτάτε αν συμφωνώ. Και εγώ δεν συμφωνώ με διάφορα που ενδεχομένως έχω ακούσει από εκείνον, αλλά ο Χάρης Δούκας είναι ένα άλλο πράγμα, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Θα περίμενα να με ρωτήσετε αν έχει προσωπική ατζέντα. Έχει. Επί του παρόντος, δεν βλέπω. Βλέπω κάποια ψήγματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπω ομιλίες εκτός Αθηνών. Στην Πάτρα, λέτε με τον κύριο Παπαδρέου. Πήγε στα Γιάννενα, πήγε στην Πάτρα. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάει και στην Θεσσαλία. Το βάζω πήγε, με ένα πράγμα. Ερωτηματικό. Λοιπόν, άρα έχουμε μια δραστηριότητα η οποία υπερβαίνει την Αθήνα. Υπερβαίνει το Δήμο Αθηναίων. Συναντάτε με τον κύριο Χαρίτση, συναντάτε με τον κύριο Ηλιόπουλο. Και αυτό υπερβαίνει ίσως την ιδιότητά του Δημάρχου Αθηναίων. Δεν έχει, κύριε Παπαχρήστο, απλώς ρωτώ με την... Το ενέταξε στο ότι θέλει να τους ενημερώσει για το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει για την πρωτεύουσα. Οκ, και εγώ τον είδα, συναντηθήκαμε, μου ανέπτυξε αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Κοιτάξτε, η αφετηρία ο Δήμαρχος Αθηναίων, μόνο μία ερώτηση για τα κόμματα. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Η αφετηρία των εξελίξεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Μετά μπορεί να δούμε διάφορα. Κάθε Δήμαρχος Αθηναίων, και όχι μόνο ο κ. Δούκας, και οι Δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων, εν πάση περιπτώσει, Θεσσαλονίκη, του Πειραιά, των μεγάλων Δήμων, δεν έχουν έτσι κι αλλιώς μία παρουσία και στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκ των πραγμάτων. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν θα έχουν επιρροή ή παρεμβατικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει μία εμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή προφανώς έχουν. Εσείς λέτε άλλο το ένα και άλλο το άλλο το να έχει προσωπική ατζέντα. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει ούτε τον κύριο Αγγελούδη, ούτε τον κύριο Μόραλη, ούτε τον κύριο Πελετίδη να παρεμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όχι, εγώ μίλησα γενικά. Εάν συνηθίζεται από κάθε δήμαρχο αυτών των μεγάλων δήμων, ας πούμε, να έχει κάποιες παρουσίες στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είχε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο προηγούμενος δήμαρχος, μια τέτοια δραστηριότητα? Ρωτώ εγώ τώρα. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι, από όσο θυμάμαι. Λοιπόν, θα έλεγα να... Δυστυχώς ασχολήθηκε πολύ με την Αθήνα. Πάντως, εμένα με ενόχλησε όταν είδα σε ιστοσελίδα. Πάντως, εμένα με ενόχλησε που είδα σε ιστοσελίδα. Οι αναρχοαυτόνομοι, πείτε τους όπως θέλετε, οι μπαχαλάκηδες, να λένε τι ωραία που ο λόφος του στρέφει θα μείνει όσο έχει. Δεν θα μείνει όμως έτσι ο Δήμος Αθηνών. Δεν θα μείνει έτσι ο λόφος. Ο λόφος δεν θα μείνει έτσι. Θα το εντοπίσω αμέσως.
Άλλο τι είπε αυτή όχι, η ιστοσελίδα, δεν θα μείνει ολόκληρος άλλο τι έτσι. Είπε ο Δήμος Αθηναίων όμως. Από μένα να τα δούμε. Ναι. Απλά καλά, είναι σίγουρα. Ενοχλητικό να βλέπεις οι αναρχικοί να λένε κάτι τέτοιο. Εμένα προσωπικά αυτό με ενόχλησε. Εντάξει. Αυτό διάβασε εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα σήμερα από τον κύριο Κανέλη. Οπότε γι' αυτό ζήτησα ένα σχόλιο σας. Η τότε... αναρχική είναι ένα υποπολαπλάσιο του εκλογικού σώματος αμεληταίο, δεν καταγράφονται. Καταγράφονται μέσα από κάποιες επιλογές που κάνουν στο υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό. Το αν κάποιος από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς εκθιάζουν τον Δήμαρχο, προφανώς δεν έχουν καταλάβει ότι ο λόφος στρέφει δεν θα μείνει έτσι. Ο λόφος στρέφει θα αναβαθμιστεί σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχε ο καινούργιος Δήμαρχος. Δεν θα μείνει έτσι όπως ήταν, ούτε επειδή θα ξυλωθούν οι λαμαρίνες και οι κάμερες και δεν ξέρω τι άλλο έχει εκεί πέρα και το Μπελβεντέρε, πώς το λένε, που είναι πάνω στην κορφή του λόφου. Γι' αυτό το σημείο αποφάσισε ναι. Και το Συμβούλιο Επικρατείας. Ας λένε τα παιδιά ό,τι θέλουν. Ναι. Τα παιδιά που εγώ τους γνώρισα παιδιά και τώρα είναι στην ηλικία μου, ας πούμε, εξακολουθούν να πιστεύουν αυτά που πιστεύουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Να κλείσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε από αυτό. Και γενικότερα για την κίνηση για το αγροτικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζήτημα και βεβαίως θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες. Εγώ περιμένω με ανυπομονησία την επόμενη εβδομάδα, γιατί οι αγρότες θα κατέβουν στην Αθήνα, όπως είπαν χθες. Θα υπάρχει μια συνύπαρξη, αν κατέβουν Πέμπτη, με τους φοιτητές που κατεβαίνουν κάθε Πέμπτη και έχουν μαζικά ραντεβού στους δρόμους. Μέχρι τότε εκτιμάται ότι υπάρχει και το ερώτημα και στους δύο, ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένα σημείο επαφής με την κυβέρνηση. Το Σαββατοκύριακο, αν με ρώταγε κανείς, θα έλεγα πως ναι. Σήμερα νομίζω πως όχι, γιατί χθες την ημέρα ήταν αρκετά σημαντική και φάνηκε ότι υπάρχει απόσταση. Αφενός υπάρχει απόσταση, αφετέρου η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να δώσει κάτι παραπάνω στους αγρότες. Το είπε και μόνος του ο κύριος Μαρινάκης προχθές, ότι ό,τι δώσαμε. Από Σεπτέμβρη πάλι. Στηρίζουμε μεν τους αγρότες. Για το Σεπτέμβρη είπε ο κύριος Βορύδης. Στο Μανίκι να δώσουν και λίγα παραπάνω. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν οι αγρότες. Ναι, αν θα ικανοποιηθούν οι αγρότες. Ναι. Δεν νομίζω ότι αγγίζει, ότι πλησιάζει καν τα αιτήματά τους. Οπότε αναμένω με ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα είναι αρκετά έντονη κοινωνικά, ακόμα και αν δεν συμπέσουν την ίδια μέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των φοιτητών. Σίγουρα θα είναι μία μέρα πριν, μία μέρα μετά. Θα είναι μια έντονη εβδομάδα, μια δύσκολη εβδομάδα για την κυβέρνηση και είναι και η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αναμένω να δω πώς θα αντιδράσει ανάμεσα. Ακριβώς. Πώς θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα μέτωπα. Κύριε Παπαχρήστο, το Μαξίμου λέει ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και ο Πρωθυπουργός το ίδιο. Αλλά λέει το Μαξίμου να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις όμως για να γίνουν αυτά. Τώρα αυτό είναι ψηλό εκβιασμός, μου ακούγεται. Ναι. Τι θα πει να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Δηλαδή. Σταματάνε οι άνθρωποι της κινητοποίησης και λέτε να συζητήσουμε. Γιατί δεν μπορούν να. Στην πραγματικότητα οι αγρότες. Ενώ βρίσκονται εν εξελίξει και κινητοποίηση. Είναι εκβιασμός με το γάντι, κύριε Παπαχρήστο. Με το γάντι, χωρίς το γάντι, εκβιασμός λέγεται. Εγώ δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Αν οι αγρότες θέλουν να κουβεντιάσουν, μάλλον εάν η κυβέρνηση θέλει να κουβεντιάσει με τους αγρότες, έχει τρόπους να το κάνει. Και όχι με τσαμπουκάδες όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα. Γιατί εάν ζεις στη Θεσσαλία, γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα, πρέπει να το πω αυτό, δεν έχουμε ιδέα τι έχει συμβεί στη Θεσσαλία. Δεν έτσι. Έχουμε ιδέα. Έτσι. Δεν έχουμε, οι εικόνες που έχουμε και που προέρχονται όλες από τα τηλεοπτικά δελτία είναι παρασάγκας μακριά από την πραγματικότητα. Τους. Το τι περνάνε οι άνθρωποι αυτοί και τι θα περνούν για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Λοιπόν, αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, γιατί δεν τους βοήθησε, δεν δώσαμε σημασία σε μια χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Κουρέτα, του νέου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που ήταν συγκλονιστική. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Είπε, πέστε μου πού θα βρουν οι κτηνοτρόφοι να αγοράσουν πρόβατα και γίδια για να αναστήσουν τα κοπάδια τους. Και πότε θα ξανακαρπίσουν τα δέντρα μας. Και πότε θα καρπίσουν τα δέντρα. Έτσι. Και πότε θα μπορέσουν να ξανασπείρουν. Και πού θα βρεθούν τα λεφτά. Πού θα βρεθούν τα χρήματα για να χρηματοδοτηθούν
αυτές οι ανάγκες. Και σε αυτό δεν απάντησε φυσικά η κυβέρνηση. Λέει, λύστε την απεργία για να έρθετε να κουβεντιάσουμε. Παραμύθια δηλαδή, εκβιασμός κανονικός. Είπα ψηλό εκβιασμός προηγουμένως. Σας ευχαριστούμε και τους δύο, κύριε Παπαχρήστου και κύριε Ραφιώτη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα μας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ξαναγυρίσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι παίζει σήμερα σε σχέση με τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδά τους. Τετάρτη σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, ξεκινώντας λοιπόν από την εφημερίδα Τα Νέα. Προσμετωπική, στα άκρα η σύγκρουση αγροτών κυβέρνησης. Οι σκληροί παίρνουν το πάνω χέρι στα μπλόκα, ναι σε διάλογο, αλλά με ανοιχτούς δρόμους. Το μήνυμα του Μητσοτάκη, δεν θα δοθούν λεφτά από το ελικόπτερο, υποστηρίζει ο Χατζηδάκης. Δικαίωση τώρα, ανταπαντούν οι αγρότες. Τι διαμηνύει το Μαξίμου, αναλυτικό λοιπόν ρεπορτάζ της εφημερίδας των Νέων. Τι δείχνουν τα focus groups του Μαξίμου, τα μυστικά γκάλοπ για μπλόκα, για ομόφυλα, για πανεπιστήμια. Πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο αφιέρωμα. Να δούμε λοιπόν τι αποκαλύπτουν τα μυστικά γκάλοπ. Υποκλοπές. Το σκληρό μήνυμα από ΗΠΑ για Predator. Απαγορεύεται λοιπόν η βίζα για όσους ενεπλάκησαν με το Predator. Αποφασίστηκε λοιπόν από το State Department. Πολιτικό παρασκήνιο. Αλήθειες και μύθοι για τις ψηφιακές εξετάσεις στα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η τουρκική Ναύτεξ και το ταξίδι Φιντάν στη Βεγγάζη. Λίστα Google το ΕΚΠΑ στα καλύτερα 100 πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτό και αν είναι είδηση, θετική και αισιόδοξη. Ναι, βέβαια. Στα καθήκοντά του, ποιοι θα αντικαθιστούν τον Κάρολο όσο θα είναι ασθενής. Θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα. Ακίνητα μικρές ανακαινήσεις μπλοκάρουν μεταβιβάσεις. Βαγγέλης Ροχάμης. Πέθανε ο μέτρα των αποδράσεων. Ανάπλαση, τα τόιμε μοντέλο τους απάχηδες των Αθηνών. Και βέβαια και σήμερα τα Νέα έχουν τα δύο ένθετα, την ομάδα και το ένθετο το Νέα που αφορά στα αυτοκίνητα, στα οχήματα. Το Νέα, ναι. Έρχονται ηλεκτρικά γιοταχή με αυτονομία 1000 χιλιόμετρα, ε! Και στην ομάδα βέβαια στο αθλητικό ένθετο με σιρτάκι στο βάθρο, ασημένιο για την Πλατανιώτη στο ελεύθερο του σόλου. Και ο Ολυμπιακός, πρώτη του Ντάρκο με group therapy στον Ρέντι. Το ΚΑΣ εκδίκασε την προσφυγή των Ερυθρόλευκων. Ο νέος κατά την επιστροφή του αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, μια μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου βεβαίως και καριέρας και στον Ολυμπιακό πέρα από την Ευρώπη. Λοιπόν, Καθημερινή η επόμενη εφημερίδα. Ανοίγει ως τζαμί η Μονή της Χώρας. Στις 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, η Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη ανοίγει ως τέμενος έπειτα από μια μακρά περίοδο εργασιών αποκατάστασης των σπουδαίων τοιχογραφιών και ψηφιδωτών της. Απειλούν με κάθοδο στην Αθήνα οι αγρότες. Νεκροί 32 από τους 136 ομήρους της Χαμάς. Αυξάνεται η πίεση των Νετανιάχου για ανακοχή. Το πλαστικό χρήμα αύξησε τα έσοδα κατά 550 εκατομμύρια ευρώ στα 62 δις πληρωμές το 2023. Ομόφωνη απόφαση στην Αμερική του Ομοσπονδιακού Εφετείου δεν έχει προεδρική ασυλία ο Τραμπ και τα ιατρικά σενάρια για τον καρκίνο του βασιλιά στην Αγγλία. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Απογευματινή. Δημοκρατία του Πολάκη, κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Διψασμένος για πογκρόμ και εκδίκηση, να αλλάξουμε τους δικαστές για να πάνε κάποιοι φυλακή. Φαίνεται ότι είπε ο Παύλος Πολάκης. Για αγκαλιές στα μετέωρα, το θέμα με την ιδιωτική εκδρομή του Στέφανου Κασελάκη. Απέδρασε ο Ροχάμης, απέδρασε, πήγε βέβαια εκεί. Απέδρασε εισαγωγικά. Εκεί, ναι. Έφυγε από τη ζωή. Από όπου δεν μπορεί κανένας να αποδράσει. Λοιπόν, ο Σουλτάνος κάνει τζαμί τη Μονή της Χώρας που λειτουργούσε ως μουσείο, τα τρακτέρ στην Αθήνα και άλλα νέα λοιπόν από την εφημερίδα Απογευματινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Σε κλειό εποχιακών ιώσεων, γρήπη, κορονοϊός, ιός RSV, στρεπτόκοκκος, έχουμε θέμα στη σημερινή εκπομπή για την έξαρση του στρεπτόκοκκου. Έκπτωση στο ρεύμα σε 170 δήμους, μειωμένοι λογαριασμοί για καταναλωτές που κατοικούν κοντά σε αιωλικά πάρκα, το μεγαλύτερο όφελος σε Νότια Εύβοια, Θράκη, Βιωτία και Κρήτη. Ποιους δήμους και κοινότητες αφορά, μπορεί να το βρει κανείς στην εφημερίδα. Αυτόματες δηλώσεις ΦΠΑ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ασημένιο μετάλλιο με σιρτάκι στο νερό, πόλος αναψυχή στο κτήματα του ΙΟΥ. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025. Στάρ του 80 για ληστείες και αποδράσεις, πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Ροχάμης.
Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα των συντακτών, όπου έχει κεντρικό θέμα η κυβέρνηση κατεβάζει τα μπλόκα στην Αθήνα. Πρωτοφανή συσπήρωση και αλληλεγγύη του αγροτικού κινήματος. Δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά οι άνθρωποι. Έχουν φτάσει στο μη υπεραιτέρω προφανώς. Γι' αυτό και όλη αυτή η συσπήρωση και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα πρώτα πρόσωπα των think tanks, το είδαμε νωρίτερα. Τουρκία λοιπόν, μαύρη επέτειος, πόνος για τα χιλιάδες θύματα, οργή για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις ένα χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα με τη συνάδελφο την Ρίτσι Τσακούμη. Και τυφλά τα τρένα ένα χρόνο μετά από την τραγωδία των Τεμπών, που στο μεταξύ έχει μεσολαβήσει όλος αυτός ο καιρός, που θα έπρεπε να είχαν διορθωθεί τα πάντα προκειμένου για την ασφάλεια των επιβατών. Η Αυγή έχει βασικό θέμα τρέμουν το διπλό μπλόκο. Ανησυχία στο Μαξίμου για κοινή παρουσία αγροτών και φοιτητών στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι αγρότες αποφάσισαν να κλείνουν από σήμερα εθνικές οδούς, επαρχιακούς δρόμους και Τελωνία. ΣΥΡΙΖΑ, τα πρόσωπα πλαισιώνουν το Think Tank Παιδείας, παρουσίασε ο Στέφανος Κασελάκης. Αυτό που λέγαμε και πριν, με τους 7 επιστήμονες που το απαρτίζουν σε ό,τι αφορά το άνοιγμα προς την παιδεία και τις προτάσεις για την παιδεία και για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χαστούκι για την κυβέρνηση από την Ευρωβουλή και ποινική δίωξη στον αγοραστό, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, το είπαμε στους τίτλους, για τον μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας. Κόντρα λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα, τελεσίγραφο των αγροτών, ερχόμαστε στην Αθήνα. Απόφαση για μπλόκα σε κεντρικές αρτηρίες και Τελωνία, στο Μαξίμου με τα τρακτέρ, αν δεν συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό έως αύριο το βράδυ. Αμετακίνητοι λοιπόν, ανυποχώρητοι και ορθά πράττουν. Στα 374 δις ευρώ το ιδιωτικό χρέος, 2 στους 3 Έλληνες χρωστούν σε δημόσιο, τράπεζες, servicers. Πώς να μην χρωστούν. Εδώ πήγα χθες να πάρω ξηρούς καρπούς. Λοιπόν, και μου φάνηκε μία τιμή, τι πήρα, φιστί και αράπικο. Μου φάνηκε ότι είχε φτάσει στα ύψη, το συνειδητοποίησα δηλαδή ξάφνου. Mm-hmm. Πηγαίνω στο ταμείο, του λέω, έχουν αυξηθεί πολύ, λέω, οι τιμές, οι ξηροί καρποί. Μου λέει, έχουμε κάνει μέσα σε ένα χρόνο, από πέρσι αυτό τον καιρό, 2 αυξήσεις και ετοιμαζόμαστε και για την τρίτη. Μέσα σε ένα χρόνο, 3 αυξήσεις στους ξηρούς καρπούς. Μα δεν υπάρχει, υπάρχει ένα προϊόν. Και τις τσίκλες έχουν αυξηθεί η τιμή τους. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα προϊόν, ένα προϊόν. Ναι, αλλά διατροφικό, μέσα σε ένα χρόνο, τουλάχιστον. 3 αυξήσεις. Ναι, ναι. Από εκεί δηλαδή που παίρνεις το φιστί και 7 ευρώ το κιλό, να έχει φτάσει 15. Όντως, δυσθεώρατα ύψη. Πραγματικά. Και να έρχεται και άλλο. Τρελό ράλι προς τα πάνω, ασταμάτητο. Δεν τρώμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Συγγνώμη, στην κόντρα. Ήταν η κόντρα, πάμε στο ριζοσπάστη. Κλιμακώνουν το δίκαιο αγώνα με πολύμορφη δράση και συλλαλητήριο στην Αθήνα μια γροθέα οι αγρότες στα μπλόκαλες της χώρας. Ξεπέρασε τις προσδοκίες η συμμετοχή στη χτεσινή πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκη Αλάρισσας με τους αγρότες να στέλνουν το μήνυμα στην κυβέρνηση ούτε βήμα πίσω, η κοροϊδία επιστρέφεται. Η κυβέρνηση απογειώνει την εμπλοκή, λέει, σε ένα άλλο θέμα. Ριζοσπάστης πάνω, χωμένη μέχρι τα μπούνια στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ερυθρά. Δημόσια νοσοκομεία, τραγικές καταστάσεις για ασθενείς και υγειονομικούς. Οξύνονται και τα διέξοδα πίσω από τις κυβερνητικές φιέστες για τις ανακαινήσεις. Και πάμε στην εφημερίδα On Time. Υπάρχω η ταινία για τον Στέλιο. Πότε ξεκινούν γυρίσματα, ποιοι ηθοποιοί θα τον υποδηθούν, από τον παραγωγό της Ευτυχίας, της Φόνησας και τους Μύρνη μου αγαπημένοι. Η Ευτυχία, εξαιρετική ταινία. Ήταν η επιθυμία του, λέει, σύζυγός του Βάσο, λοιπόν. Θέμα έχει και θέμα ρεπορτάζ για τον Αλέξη Κούγια και για την εξομολόγηση που έκανε στο One Channel. Στο Μάνο τον Λιφλή, στην εκπομπή του Στιγμές. Ήθελα να κάνω σπίτια γιατί μεγάλωσα σε υπόγειο. Συγκλονισμένος ο Κάρολος μετά τη διάγνωση για καρκίνο. Η τελευταία απόδραση του Ροχάμι, τζαμί και η μονή της χώρας στην πόλη. Ο τύπος Θεσσαλονίκης. Χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό η πόλη, χάνονται όριμες επενδύσεις, τρομακτική έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό. Ποια η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τι λέει ο πρόεδρος του ΣΒΕ ή πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη. Μπλόκα στις εθνικές οδούς από τους αγρότες, κλιμακώνουν τους κινητοποιήσεις, συλλαλητήριο στην Αθήνα με τρακτέρ, συγκλονισμένη Βρετανία για τον Βασιλιά Κάρολο και στοχευμένη στους μικρομεσαίους η περιφέρεια από 60.000 έως και 400.000 ευρώ για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία. Και πάμε στον ταχυδρόμο, την εφημερίδα της Μαγνησίας. Αποκλεισμοί εθνικών οδών, κλιμακώνουν οι αγρότες, ξεκίνησαν τα μπλόκα. Οι αποφάσεις μεγάλης πανελλαδικής συνδιάσκεψης χθες στην Νίκαια και ο πρώτος συμβολικός αποκλεισμός που ακολούθησε στον κόμβο ετοιμάζουν απόβαση με τρακτέρ στην Αθήνα. Και το άλλο θέμα που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, ασκήθηκε από την εισαγγελέα Λάρισα σε βάρος του Κώστα Αγοραστού ποινική δίωξη για τον μπάζωμα του σημείου της τραγωδίας στα Τέμπη.
Πάμε λοιπόν και στην πρωινή γνώμη, την εφημερίδα των πατρών. Τι λένε λοιπόν στην εφημερίδα επιστήμονες για τον στρεπτόκοκο, επαγρύπνηση αλλά χωρίς πανικό. Μπλοκάρουν λοιπόν το οδικό δίκτυο οι αγρότες, πυρετός για τους αιγιαλούς, ήδη αρχίζουν και το ψάχνουν το θέμα με τους αιγιαλούς. Δεν είναι μακριά το καλοκαίρι. Και καλά κάνουν, δεν είναι μακριά. Και καλά κάνουν και το κουβεντιάζουν και καταστρώνουν σχέδια από τώρα, για να είναι ελεύθερες και οι παραλίες το καλοκαίρι να μπορούν να τις χαρούν άπαντες, έχουν δεν έχουν λεφτά. Πάμε και στα αθλητικά μας. Είναι δικαίωμα λαϊκής τάξης η θάλασσα και το μπανάκι, έτσι κι αλλιώς. Και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Ναι, να υπάρξει ένα κομμάτι της παραλίας που να γίνεται μια αξιοποίηση επιχειρηματική. Να μην υπάρχει όμως και ένα κομμάτι της παραλίας να μπορεί κάποιος να βάλει την πετσέτα του κάτω. Έχει, δεν έχει χρήματα. Σωστά. Γιατί σωστά. Είναι και η αίσθηση να κάθεσαι κατάχαμα. Ναι. Έτσι θέλω να κάνω εγώ το μπάνιο μου. Έτσι το απολαμβάνω καλύτερα. Παραδοσιακά. Λοιπόν, πάμε και στη Sport Day. Τη βλέπουμε ήδη. Μέχρι τέλους βασικό θέμα Ολυμπιακός και οι αλλαγές που έγιναν σε ένα μεγάλο μέρος ηγετικών στελεχών σε ό,τι αφορά κυρίως την επάνωδο, την επιστροφή του Ντάρκο Κοβάσεβιτς σε μια καρέκλα με υψηλά καθήκοντα, σοβαρά καθήκοντα για να επαναφέρει την ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών. Πήγε στα αποδυτήρια, πήγε στο Ρέντι. Τι δήλωσε στους Σέρβους ο Κοβάσεβιτς? Παραμένω αισιόδοξο. Μέχρι τέλους θα εξαντλήσει κάθε μέσο Ολυμπιακός προκειμένου να φτάσει στη δικαίωση τόσο για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης όσο και για εκείνη του Χουάν Κάρ, με φωτογραφία τον Αλέξη Κούγια που παρουσίασε ένα βουνό αποδεικτικά στοιχεία στην Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού, και μέχρι τέλους, όπως είπαμε, να κυνηγήσουν και τις δύο υποθέσεις αλλά και το στόχο τους, διότι, όπως είπε ο Κοβάσεβιτς στους παίχτες, Ολυμπιακός είμαστε, δεν τα παρατάμε, συνεχίζουμε. Νέο μετάλλιο η Πλατανιώτη, και πάνω ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον για το διεθνή Μεξικανό Εξτρέμ, ξανά για Αντούνα. Για το καλοκαίρι εξετάζουν οι πράσινοι τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς τότε ο παίκτης μένει ελεύθερος από την Cruz Azul. Αυτά. Και ερχόμαστε στο τραπέζι μας για να συζητήσουμε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Να καλημερίσουμε λοιπόν, έχω εδώ δίπλα μου τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και δίπλα σε μένα τον κύριο Ορέστιο Μράν, καλώς ήρθατε, γνωστός δικηγόρος, ειδικός σε ενεργειακά θέματα αλλά και άλλα, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, Βρυξελών, έτσι. Σωστά. Και αυτό το πέρασμά σας από την Ελλάδα θέλεσαμε και εμείς να το εκμεταλλευτούμε για να πάρουμε περισσότερη γνώση σε κάποια θέματα με τις δικές σας απόψεις και με τις δικές σας εμπειρίες. Έτσι όπως τα ζείτε και τεχνοκρατικά αλλά και σαν άνθρωπος μέλος αυτής της κοινωνίας που ζείτε. Λοιπόν. Κύριε Μράν, να ξεκινήσουμε από εσάς. Με όλα αυτά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά και αναφέρομαι στην Ουκρανία, μέτωπο Ουκρανία-Ρωσία, Λωρίδα Γάζας, Ερυθρά Θάλασσα, πώς επηρεάζεται η ενέργεια, άρα και η οικονομία της κάθε χώρας διεθνώς? Καταρχάς, με συγχωρείτε. Να προσθέσω και τη διατροφική αλυσίδα. Σαφώς. Οικονομία, ναι, τα περιέχει όλα. Νομίζω ότι η πρόσφατη κρίση, αν μη τι άλλο στην Ιεμένη με τις επιθέσεις των Χούτι στα καράβια τα οποία διέρχονται εκεί από την διόρυγα του Σουέζ, είναι ένα ακόμα επεισόδιο στην ευρύτερη παγκόσμια κρίση, η οποία δημιουργήθηκε και ξεκίνησε από την κρίση στην Ουκρανία. Οπότε, σωστά λέτε ότι αυτό που εμείς ονομάζουμε ενεργειακή κρίση ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί, διότι οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων εξαρτώνται άμεσα από τις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις. Άρα, τώρα στην πραγματικότητα, εκεί που πηγαίναμε να δούμε σταθεροποίηση των τιμών και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε όλη, αν θέλετε, το δυτικό κόσμο, πλέον είμαστε σε μια διαδικασία στην οποία έχει κινήσει ξανά η αύξηση των τιμών, ειδικά του πετρελαίου. Έχουμε 78 δολάρια το βαρέλι τώρα από 70, άρα έχουμε ήδη μια σημαντική αύξηση αφενός. Και αφετέρου υπάρχει και μια βεβαιότητα και για τις αγορές φυσικού αερίου, διότι μην ξεχνάμε ότι ειδικό στο LNG, το οποίο τροφοδοτεί την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, προέρχεται κυρίως από τις ΗΠΑ και το Κατάρ. Το Κατάρ είναι στη Μέση Ανατολή. Πολλά φορτία LNG αυτή τη στιγμή διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή, η οποία απειλείται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση ευρύτερης αβεβαιότητας, θα έλεγα. Ναι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ευρωπαϊκών κινητοποιήσεων των αγροτών, και επειδή είχαμε και τα επεισόδια που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών, πέρα από την τεράστια αυτή κινητοποίηση, την παρέλαση των τρακτέρ που έγινε παράσταση μπροστά στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση, γιατί το αγροτικό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί διεθνώς και ήρθε και στην Ελλάδα με την ολιγορία που προηγήθηκε βεβαίως απέναντι στα αιτήματα των δικών μας αγροτών όλο το προηγούμενο διάστημα, και ήταν φυσικό επακόλουθο όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Διαβάζω ότι έχουν παρισφρήσει και ακροδεξιά στοιχεία στην όλη αυτή η ιστορία, στις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Δηλαδή είναι ένα κομπλικέ θέμα και πολιτικής φύσεως, πέρα από το κλαδικό
αλλά ή βρήκαν την ευκαιρία οι ακροδεξιοί που έχουν μια αναγέννηση στην Ευρώπη εκεί ειδικά να τρυπώσουν τώρα μέσα από αυτή την κίνηση των αγροτών. Που καταρχάς πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα της ευρωπαϊκής πολιτικής, η αντιμετώπιση του αγροτικού τομέα ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο πλέον μετά από κάποια χρόνια, όπου η ουκρανική κρίση και η υπερρύθμιση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών έχει περιορίσει πάρα πολύ τις δυνατότητες που έχουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Άρα η αντίδρασή τους λοιπόν έρχεται λογικά ως απάντηση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφενός σου λέει: άρω όλους τους δασμούς και όλες, αν θέλετε, τις οποιασδήποτε φορολογικές επιπτώσεις μπορεί να έχει η εισαγωγή προϊόντων από την Ουκρανία. Άρω το πολύ ευρύ και αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και έρχομαι και επιβάλλω αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο στους Ευρωπαίους αγρότες. Άρα δεν συμφέρει τον Ευρωπαίο αγρότη να πουλάει τα προϊόντα του εντός ευρωπαϊκής αγοράς. Θα το στραγγαλίσει έτσι και έτσι. Σωστά. Άρα λοιπόν τα αιτήματα των αγροτών όπως έχουν διαμορφωθεί φαίνεται ότι καταρχήν είναι δίκαια και λογικά και γι' αυτό και αντέδρασε άμεσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άμεσα την προηγούμενη εβδομάδα έλαβαν ήδη κάποια μέτρα προκειμένου να καθησυχάσουν και να κατευνάσουν τους αγρότες. Τώρα, σωστά λέτε δεν ότι. Δεν επετέχει. Δεν έχει. Η αλήθεια είναι όλοι στους δρόμους, είναι και στα κάγκελα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη. Και στις Βρυξέλλες και παντού. Ναι, δεν ήταν. Ήταν ίσως ένα παυσίπονο όλο αυτό, διότι τους είπαν ότι okay, θα σας ανοίξει. Ήταν πλασίμπο. Και ναι. Το ξέρω ότι ήταν πλασίμπο, γι' αυτό και δεν μάσησαν. Σωστά, διότι ακριβώς αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι πιο μακρόχρονες και πιο μακροπρόθεσμες λύσεις. Έρχεται λοιπόν εδώ η πραγματικότητα την οποία πολύ σωστά περιγράφεται και λέει ότι ακροδεξιά στοιχεία, είτε είναι, ξέρετε, ο λαϊκισμός στην Ευρώπη, είτε είναι ακροδεξιός, είτε είναι ακροαριστερός, πάντοτε υπήρχε και πάντοτε προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί καταστάσεις, λαϊκές, αν θέλετε, κινητοποιήσεις, προκειμένου να παρισφρήσει και να επιβάλλουν τον λαϊκισμό και να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα. Μην ξεχνάμε ότι. Σωστά, μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή καταγράφει ψηλά ποσοστά σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει δηλαδή το πρόσφορο έδαφος. Mm. Έρχονται λοιπόν και κινητοποιήσεις των αγροτών. Μην ξεχνάμε ότι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας ήταν η αγροτική ανάπτυξη, ήταν ο αγροτικός τομέας, πριν έτσι την μεγάλη βιομηχανοποίηση πολλών κρατών της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Άρα ακόμη η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα και στην αγροτική ανάπτυξη. Και έρχεται και σου λέει λοιπόν εδώ όλο αυτό το λαϊκιστικό μέτωπο ότι θα εκμεταλλευτούμε τις εύλογες αντιδράσεις των αγροτών ακριβώς για να επιβάλλουμε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ακροδεξιά ατζέντα και να ενισχύσουμε και τα ποσοστά μας σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε όμως και σε ένα θέμα. Πολύ σοβαρό δικό μας. Στα του οίκου μας, σε ένα θέμα καθημερινότητος, χρηστικό. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χριστοδουλίδη, να μας πείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Σε ποιους αφορά, ποια κριτήρια, ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να πληρούν και πώς μπορούν να μπουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να επωφεληθούν. Καταρχήν, το πρόγραμμα αυτό ανοίγει σήμερα. Μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε πληρεί τα κριτήρια που θα πούμε ποια είναι τα κριτήρια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θέλω να τα κάνουμε λιανά ναι. Για τον κόσμο για που μας βλέπει να μπορέσει να επωφεληθεί. Είναι τέτοιες εποχές που ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε. Καταρχήν, και αφορά αποκλειστικά ευάλωτα νοικοκυριά. Ναι, είναι ο δεύτερος κύκλος του Εξοικονομώ 2023 και αφορά, όπως είπατε πολύ σωστά, ευάλωτα νοικοκυριά, χαμηλά εισοδήματα για άγαμο κάτω από 5.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Για τον έγαμο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει για να ενταχθεί το ωφελούμενο στο πρόγραμμα, η κατοικία του να είναι κύρια κατοικία. Ναι. Επιδοτείται με 75% όταν κατοικεί ο ίδιος στην κατοικία που θα αναβαθμίσει ενεργειακά. Δηλαδή, ιδιοκατοίκηση. Ναι, για ιδιοκατοίκηση. Ενώ αν την μισθώνει ή γίνεται παραχώρηση, το ποσοστό επιδότηση γίνεται στα 65% και όχι 75%. Αναμειώνεται το ποσοστό δηλαδή. Ναι, κατά 10%. Η κατοικία είναι επιλέξιμη εφόσον, πρώτον, υφίσταται νόμιμα, δεν έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Παραβάσεις. Ναι, παραβάσεις. Δεν έχει κριθεί κατά εδαφιστέα. Είπαμε, χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Μπορεί όμως να μισθώνεται η κατοικία, αλλά ο μισθωτής στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να τη δηλώνει ως κύρια κατοικία για να μπορεί να ενταχθεί. Έτσι. Μάλιστα. Όχι ως εξοχική, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Και τέλος, θα πρέπει η ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου να είναι στην γάμα και γάμα κλάση και προς τα κάτω. Δέλτα, έξι και λοιπά. Μάλιστα. Θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Μαρτίου. Βεβαίως. Να πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Είναι κάτι άλλο που θεωρείτε ότι χρειάζεται να πούμε. Πολλά. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε. Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις οι οποίες το πρόγραμμα επιδοτεί.
Είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων. Πετάμε τα παλιά κουφώματα, βάζουμε νέα ενεργειακά κουφώματα. Δεύτερον, η τοποθέτηση, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης μπορεί σε ένα διαμέρισμα να αυτονομηθούμε από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης με ένα ατομικό λεβιτάκι αερίου ή μια αντλία θερμότητας. Είναι ευκαιρία αυτό τώρα. Είναι πολύ έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα λοιπόν, στις πολυκατοικίες. Βεβαίως. Μπορούμε να κάνουμε θερμομόνωση, δηλαδή να κάνουμε θερμοπρόσωψη στο ακίνητο. Τέλος, μπορούμε σε αυτό το πρόγραμμα να τοποθετήσουμε και ηλιακό συλλέκτη, ο οποίος και αυτός επιδοτείται. Και τελευταία, μπορούμε να τοποθετήσουμε και συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στα smart home, αν θέλουμε, έτσι. Ναι. Μεγάλες οι δυνατότητες. Ναι, ναι, αλλά έχω την εξής απορία, βέβαια. Λύστε μου, κύριε Χριστοβλίδη, απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά αυτό. Ναι. Τώρα μιλάμε για κουφώματα. Μιλάμε έχω για ένα παράδειγμα που θα σας πείσω. Α, ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε τι θα ρωτήσω. Ναι, ναι, δηλαδή, ότι ποιος έχει τη δυνατότητα, έστω και με επιδότηση 75%, το άλλο 25% για όλα αυτά τα κόστη. Ποιος έχει τη δυνατότητα να τα δώσει. Θα σας τα πω. Λοιπόν, καταρχήν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το 70% των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν δηλώσει εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Άρα, μάνι μάνι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ενταχθούν. Μάλιστα. Δεν το σχολιάζω. Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο. Λοιπόν, εντάξει, και αυτοί δεν είναι και λίγοι, είναι γύρω στους 600.000. Λοιπόν, άρα λοιπόν, να η ευκαιρία σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες να κάνουν αίτηση. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει μία άσκηση, η οποία εδώ θα με πραγματικά νούμερα. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η άσκηση. Πολύ χρήσιμη. Για πάμε. Λοιπόν, για πάμε. Διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας. Σε ποιο κέντρο? Στο κέντρο της Αθήνας. Σε ποιο κέντρο? Άλλη Κυψέλη, άλλο το Κολωνάκι, άλλος ο Κολωνός, στην Κυψέλη, άλλος ο στην Κυψέλη. Για τις ζώνες ακριβότερες και τις φθηνότερες. Λοιπόν, προσέξτε. Το οποίο ανήκει στην ΙΤΑ ενεργειακή κλάση, δηλαδή είναι ενεργοβόρο, δεν γίνεται πιο ενεργοβόρο. Λοιπόν, αποφασίζουμε και κάνουμε τρεις επεμβάσεις για να ανέβουμε τρεις κλάσεις από την ΙΤΑ να πάμε στη ΔΕΛΤΑ. Τι κάνουμε, αντικαθιστάμε όλα τα κουφώματα, 8.000 ευρώ, μας πάει αυτό περίπου. Μάλιστα. Περίπου τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Βάζουμε ατομικό λεβιτάκι αερίου γύρω στα 3.500 ευρώ και έναν ηλιακό θερμοσύφωνα 1.200 ευρώ. Σύνολο, μάνι αυτό μας κάνει 12.700 ευρώ. 13. Λοιπόν, 12.700. Αυτός που έχει εισοδήματα κάτω από 10.000 επιδοτείται με 75%, που σημαίνει ότι τα 9.525 ευρώ του τα δίνει το πρόγραμμα και αυτός από την τσέπη του βάζει τα 3.175 ευρώ ή μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη δυνατότητα του τραπεζικού δανεισμού με άτοκο δάνειο, τετραετές, πενταετές κτλ. Εγώ σας λέω, πότε με τέσσερα... Πότε του τα δίνει, πότε του τα δίνει, θα σας πω. Γιατί έχει και αυτό το... Ναι, ναι, γιατί αρχικά πρέπει εκείνος να το επιδοτήσει. Ο ωφελούμενος δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα, προσέξτε. Άλλο αυτό. Ούτε ένα. Αυτά πηγαίνουν στους αναδόχους που θα κάνουν τις εργασίες αναγκαίες. Στους εργολάβους κλπ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το δάνειο που θα πάρει τα 3.175 ευρώ, καταρχήν εγγυάται το ίδιο το πρόγραμμα. Άρα η τράπεζα θα του το δώσει. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι δηλαδή. Κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει ότι τα 3.175, αν τα διαιρέσουμε για 4 χρόνια, για 48 μήνες, είναι 66 ευρώ το μήνα. Περίπου 900 ευρώ το χρόνο. Άρα από τα 10 χιλιάρικα θα αποπληρώνει κάθε χρόνο για 4 χρόνια 900 ευρώ. Προσέξτε όμως ποιο είναι το όφελος, γιατί τα έχει αποσβέσει σε 2,5 χρόνια. Αυτό πρέπει να οικονομία, πούμε. Οικονομία από του λογαριασμού. 65% καλά, οικονόμηση ενέργεια. Αυτά θα μας τα πει τώρα και μετά και ο κύριος. Ναι. 65% εξοικονόμηση ενέργειας με αυτές τις παρεμβάσεις που κάνει, που σημαίνει δηλαδή ότι ενώ μέχρι σήμερα πλήρωνε 2.000 ευρώ περίπου σε λογαριασμούς ενέργειας για να το ζεστάνει, να το ψήσει κτλ. Πόσο θα του έρχεται? 750. Μεγάλη διαφορά. Τεράστια. 60-70%. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα πληρώνει. 60 ευρώ που είναι το μήνα δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, είναι 66 ευρώ το μήνα, δεν είναι τίποτα μπροστά στο όφελος και η απόσβεση γίνεται σε 2,5 χρόνια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό το πρόγραμμα. Και... Χωρίς να θέλω να καθόλου μου, είναι πάρα πολύ ωραίο όπως τα λέτε και μας εξυπηρετεί πάρα πολύ. Είναι ωραία, είναι μια πραγματικότητα. Τα ακούμε ωραία γιατί έτσι είναι. Άλλο θέλω να πω. Εγώ δεν θέλω, θέλω μια διελκυστίδα στην άσκησή σας να βάλω. Βάλτε. Είπατε ότι η τράπεζα είναι εξασφαλισμένο το δάνειο. Ναι. Και για τους κόκκινους. Γι' αυτό που είναι στα κόκκινα. Αυτό δεν μπορώ να σας το γιατί είναι πολλοί κόσμος. Όχι, αυτό δεν μπορώ. Αν υπάρχει κόκκινο δάνειο, αυτό ναι.
Γιατί θα πας να δώσεις δάνειο σε κάποιον λοιπόν, που ήδη έχει κοιμήσει. Πάντως να ξέρετε, υπάρχει κόφτης στον προϋπολογισμό. Πολλοί από τα ευάλωτα εννοώ νοικοκυριά προφανώς έχουν χρέη πολλά χρόνια και είναι τη ρεσία, το ένα, τάξη, αυτό το αναφέρω. Έτσι. Okay. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Ωραία. Υπάρχει όμως και ένας κόφτης στον ανώτατο προϋπολογισμό. Δεν μπορείς να υπερβείς πάνω από τα 22.500 ευρώ, ας πούμε. Υπολογίζουμε με 220 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Είναι η ανώτατη τιμή. Και επίσης, ως ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός, βγαίνει και με έναν άλλον τύπο, 1,1 ευρώ, επί τις εκτιμόμενες εξοικονομούμενες κιλοβατόρες, που σου βγαίνει μετά τις παρεμβάσεις. Ποιο από αυτά τα τρία είναι το μεγαλύτερο, αυτός είναι ο κόφτης, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Ομπράν, ανεξάρτητα από το όφελος που έχουμε στην τσέπη μας, ανεξάρτητα από όλα αυτά που μας εξήγησε τώρα και ο Χριστοδουλίδης εξαιρετικά, που εν πάση περιπτώσει βοηθάμε στην αναβάθμιση για το ενεργειακό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, τις οποίες πρέπει να κάνουμε, γιατί ακριβώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε ότι τις κάνουμε έτσι όπως τις κάνει και όλος ο κόσμος και διεθνώς τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη γίνονται. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία σωστά λέτε κάνουμε και εμείς και τα οποία κάνουμε και σε εκτέλεση ευρωπαϊκής πολιτικής. Έτσι. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία σου λέει ότι πρέπει να αναβαθμίσεις συγκεκριμένο ποσοστό των κτηρίων, ιδιωτικών και δημοσίων, πρέπει να μειώσεις την κατανάλωση ενέργειας κατά μέσο όρο τα επόμενα 5 χρόνια με συγκεκριμένο ποσοστό και όλα αυτά αφού περάσουν στην ένωμη τάξη των κρατών μελών επειδή είναι οδηγία θα πρέπει νομοθετικά να εφαρμοστούν. Άρα σωστά λέτε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα λοιπόν το τι συμβαίνει στον κόσμο. Στον κόσμο είμαστε σε μια διαδικασία περί της περίφημης ενεργειακής μετάβασης. Να μεταβούμε δηλαδή από την καύση πετρελαίου και φυσικού αερού, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, σε καθαρές μορφές ενέργειας. Η όλη αυτή διαδικασία, ενώ ακούγεται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ έτσι, όμορφη και. Είναι χρονοβόρα. Είναι πρώτα απ' όλα χρονοβόρα και είναι και πάρα πολύ ακριβή. Ωραία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα, τι γίνεται λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι περνάμε στην επόμενη μέρα. Είναι μια άλλη κουβέντα μεγάλη, κύριε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά μειώνουμε την κατανάλωση. Να το πούμε αυτό, μειώνουμε την κατανάλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να πετύχουμε την ενεργειακή μετάβαση. Μια παρατήρηση, αν χρειάζεται να το ολοκληρώσουμε άλλη φορά. Ωραία, θα το κάνουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλημέρα μας. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Γιατί κάποτε λέγαμε θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, τώρα μάλλον λέμε το λάδι λαδάκι. Αλλά υπάρχουν και κάποια ευχάριστα μηνύματα τα οποία έρχονται από την περιφέρεια και ειδικότερα από τον άνθρωπο που θα μας τα πει τώρα. Και πάμε να κάνουμε την σύνδεσή μας, να τον καλωσορίσουμε. Και να εξηγήσουμε την καλημέρα μας. Περίμενα να σας δω μέσα στον Ελαιώνα, κύριε Δαφνή. Καλή σας, περίμενα καλή σας μέρα, κύριε Δαφνή. Να σας δω μέσα στον Ελαιώνα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Καρμύρη. Από καλημέρα, την κύριε Δαφνή. Χειμερινή, αλλά πάντα πανέμορφη Κέρκυρα. Όμορφη Κέρκυρα. Έτσι. Έτσι. Την καλημέρα και τη δική μας στο νησί. Ναι. Να είστε καλά και στις φίλες και τους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Έχουμε εργασίες εντός του Ελαιώνα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τις εργασίες μας εδώ στην μονάδα τυποποίησης και εμφιάλωσης, καθώς οι παραγγελίες τρέχουν. Περάσαμε μία από τις πιο δύσκολες, λάθος διατύπωση, περάσαμε την δυσκολότερη παραγωγική περίοδο που έχουμε γνωρίσει ποτέ, αλλά αυτό έχει δημιουργήσει διάφορες, αν θέλετε, αναταράξεις και ανισορροπίες και αριθμίες στην αγορά. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια καλύτερη χρονιά παραγωγικά. Προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε στις αλλαγές. Θα είναι, κύριε Δαφνή, γιατί η κλιματική κρίση είναι τέτοια, είναι αδυσόπιτη και μέχρι στιγμής οι θερμοκρασίες και τα καιρικά φαινόμενα δεν δείχνουν αισιόδοξα για την παραγωγή τη φετινή που θα τη διαθέσετε του χρόνου με το καλό στην αγορά. Και μιλάμε για μια οικογένεια η οποία έχει παράδοση σε αυτό στην Κέρκυρα. Εντάξει, και δύο νέα παιδιά, έχει τα αδέλφια. Παράδοση. Για να τονίσω τις σύγχρονες πρακτικές καλλιέργειας που φέρατε πριν από μερικά χρόνια. Το περιβάλλον όμως και τα καιρικά. Και το περιβάλλον που λέει όμως η Ματίνα. Δεν βοηθάει την κατάσταση. Δηλαδή, ό,τι και να κάνετε. Κανείς, όσο σύγχρονες να είναι και πρακτικές, αυτό ακριβώς. Το θέτετε νομίζω πάρα πολύ σωστά και είναι καλό να καταλάβουν άπαντες ότι το ελαιόλαδο όπως και άλλα προϊόντα του πρωτογενή τομέα δεν είναι βιομηχανικά προϊόντα. Δηλαδή δεν παίρνεις ένα υλικό Α, ένα υλικό Β, τα συνθέτεις και τα παράγεις. Στην εξίσωση της παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων σημαντικό ρόλο, κομβικό ρόλο παίζει ασφαλώς ο καιρός και το κλίμα. Και φοβάμαι ότι οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουμε καταλάβει
όταν ακούμε ακόμα και σήμερα το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, θεωρούμε ότι μιλάμε για ένα καιρικό, πρόσκαιρο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να έχει λίγο υψηλότερες ή λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες. Δεν έχουμε συλλάβει το μέγεθος των επιπτώσεων και το πολύπλευρο αυτό. Το πολύπλευρο, το πολυσχηδές. Το μέγεθος των επιπτώσεων και το πρώτο πράγμα, το πρώτο ζήτημα το οποίο ακουμπά η κλιματική αλλαγή είναι η παραγωγή της τροφής. Και η τροφή μας είναι το ανθρώπινο καύσιμο. Όσο μπροστά και αν προχωρήσει η τεχνολογία, η εξέλιξη η τεχνολογική, η ανθρωπότητα θα επιστρέφει πάντα στην τροφή της και θα είναι πολύ σημαντικό ζήτημα η παραγωγή της. Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, δεν διανύουμε μια χειμερινή περίοδο ακριβώς έτσι όπως θα την θέλαμε. Είναι όμως, νομίζω, τα πράγματα λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας να διανύσουμε. Εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προετοιμαστούμε κατάλληλα και θεωρώ ότι θα πάμε σε μια καλή χρονιά. Παρόλα αυτά όμως, και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, ναι, οφείλουμε να προσαρμοστούμε χτες στα νέα δεδομένα και στις νέες αλλαγές οι οποίες έχουν υπάρξει. Και νομίζω ότι συνολικά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ένα μείζον θέμα. Ναι. Βέβαια, όταν θα είναι του χρόνου το προϊόν στα ράφια και η τιμή θα είναι πάλι αυξημένη, η ελαιοπαραγωγή εκ των πραγμάτων θα πείτε ότι ευθύνεται η κλιματική κρίση. Αυτό που είδαμε και φέτος, αυτό θα δούμε λογικά και του χρόνου. Εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι μια προσωπική εμπειρία. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Έχετε κάνει μια επιτυχία το μάρκετινγκ της εταιρείας σας. Φαντάζομαι εσείς, η νέα γενιά. Το προϊόν λοιπόν έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου από όταν ήμουν ρεπόρτερ στον Αντένα και μία συνάδελφος είχε έρθει στην Κέρκυρα και είχε κάνει ρεπορτάζ για σας, για την επιχείρησή σας και το ελαιόλαδό σας. Λοιπόν, μπορούμε να την αναφέρουμε, η κυρία Χινοπόρου. Η κυρία Χινοπόρου, λοιπόν. Και θυμάμαι ότι μου είχε εντυπωθεί, είχα κρατήσει δηλαδή στο μυαλό μου το μπουκάλι. Το οποίο μπουκάλι είναι σαν κόσμημα. Είναι σαν στολίδι, δηλαδή διακοσμητικό μέσα στο σπίτι. Η κυρία Χινοπόρου είχε έρθει στην αρχή του εγχειρηματός μας. Εμείς προερχόμαστε, είμαστε η έκτη γενιά της οικογένειας Δαφνή που συνεχίζουμε αυτή την ελοκομική παράδοση της Κέρκυρας και της οικογένειας. Παρόλα αυτά, το 2010, στην πιο κρίσιμη στιγμή του κλάδου, και αναφέρομαι στο κερκυριακό ελαιόλαδο, την περίοδο δηλαδή που πάνω από το 50% του κερκυριακού ελαιόνα είχε εγκαταληφθεί πλήρως, αλλά και σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία για τη χώρα. Το 2010 ήταν η αρχή μιας πολύ δύσκολης οικονομικής δεκαετίας η οποία ακολούθησε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε τις βάσεις για μια, αν θέλετε, μικρή επανάσταση στο κομμάτι των πρακτικών. Προσπαθήσαμε να σκεφτούμε εναλλακτικά και να πράξουμε αντισυμβατικά. Άρα αυτό δείξουμε είναι μια πρόταση της δικής σας, της νέας γενιάς της επιχείρησης, έτσι. Δηλαδή, είμαστε την μετεξέλιξη της οικογένειας. Με τις δικές σας τις σύγχρονες ιδέες. Το είδατε και οικονομικά, οικονομοτεχνικά πιο τεχνοκρατικά το ζήτημα, διότι αν δεν κάνω λάθος είστε και εσείς και ο αδελφός σας απόφοιτοι οικονομικών και διαχείρισης διοίκησης επιχείρησης. Πράγματι έχουμε τελειώσει. Άρα είχατε τις προσλαμβάνουσες από την οικογένεια σίγουρα, όλη αυτή την αγάπη για τη φύση και για την ελιά και το δρόμο που δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα, γιατί το αναπτύξατε ακόμη περισσότερο και του δώσατε μια άλλη διάσταση. Δεν ήταν καθόλου στρωμένος με ροδοπέταλα και μπορώ να σας πω ότι ανήκω και εγώ σε εκείνη τη γενιά που κλήθηκε να επιλέξει για το αν θα μείνει εδώ ή αν θα κάνει το βήμα να φύγει στο εξωτερικό. Πιστεύουμε στον τόπο μας. Κύριε Δαφνή, όταν έχετε τέτοια επιχείρηση και ένα τέτοιο προϊόν που έχει πολυβραβευτεί και στο εξωτερικό, αλίμονο αν αφήνατε την Κέρκυρα και όλο αυτό το πλούτο που διαθέτετε για να κάνετε κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως πολλές φορές αδυνατούμε να τα δούμε. Όπως σας είπα, εμείς σκεφτήκαμε εναλλακτικά, πράξαμε αντισυμβατικά. Θέλαμε να ξαναφέρουμε τον κερκυριακό ελαιόνα στον εθνικό και διεθνή ελαιοκομικό χάρτη, να δώσουμε ξανά ζωή στην κερκυριακή περιφέρεια και στην κερκυριακή ύπαιθρο, να δείξουμε ότι εκτός από τον τουρισμό υπάρχουν και άλλες πτυχές της οικονομικής μας δραστηριότητας που αξίζει και πρέπει να τις αναπτύξουμε. Και χαίρομαι πολύ, διότι όταν ήρθε η κυρία Χινοπόρου, είχαμε απλά παρουσιάσει ένα προϊόν.
σήμερα το πρωί. Τώρα παρουσιάστε μας μερικά εξάγεται... τα προϊόντα σας που έχετε πίσω σας. Πίσω σας, νομίζω έχετε κάποια τα προϊόντα. Σαν ανοίξει και το πλάνο. Με το λάδι. Έτσι. Κάντε την κίνηση, ναι, δείξτε μας μερικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο κυβερνήτης μας. Ο κυβερνήτης, ο οποίος αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο μονοποικιλιακό ελαιόλαδο Λιανολιάς Κέρκυρας στη διεθνή αγορά. Σήμερα έχει παρουσία προϊοντική και διασπορά σε περίπου 25 χώρες, ενώ εξάγουμε σχεδόν το 80% της παραγωγής μας. Θεωρείται ένα από τα πολυβραβευμένα ελαιόλαδα στην κατηγορία premium, με συνολικά 75 διεθνή βραβεία για τη γεύση, την ποιότητα και το προϊοντικό σχεδιασμό. Ενώ το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι το 2013 έγινε το πρώτο ελαιόλαδο με αναγραφόμενο ισχυρισμό υγείας στον κόσμο. Το ελαιόλαδο εκείνο το οποίο σήμερα έχει συμμετάσχει στις περισσότερες επιστημονικές έρευνες, 10 στον αριθμό, μία στην Ελλάδα, 9 σε επιστημονικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 2 κλινικές μελέτες σε ασθενείς, απέναντι σε πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες, όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, μια συγκεκριμένη μετάσταση του καρκίνου του μαστού, τα καρκινικά κύτταρα, η λεμφοκυταρική λευχαιμία. Κύριε Καφνή, θέλω να μας πείτε λίγο για την ντόπια ποικιλία της ελιάς εκεί στην Κέρκυρα, που φαντάζομαι αυτή θα διαφοροποιεί το προϊόν και άρα θα έχει και αυτά και τα ευεργετικά ωφέλη για την υγεία. Το ελαιόλαδο είναι ένα παιχνίδι puzzle. Πρέπει να συνθέσεις αρμονικά όλα τα κομμάτια, ώστε στο τέλος να προκύπτει εικόνα. Και το λέω αυτό διότι οι περισσότεροι που επισκέπτονται σήμερα το ελαιοτριβείο μας, διότι έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε πάνω από 20.000 μοναδικούς επισκέπτες σε αιτήσια βάση, έρχονται για να ανακαλύψουν ακριβώς αυτό. Πώς από την ίδια ποικιλία που το νησί δημιούργησε τις τελευταίες πολλές δεκαετίες μια πολύ κακή φήμη γύρω από την ποιότητα του ελαιολάδου του. Κάπως λέγεται ειδικά αυτή η ποικιλία. Για πείτε μας να μαθαίνουμε είναι και... Είναι Λιανολιά Κέρκυρας. Νέες λοιπόν λέξεις κερκυραϊκές. Θεωρείται ένας από τους γυριότερους ελαιόνες. Μιλάμε για δέντρα τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία φυτεύτηκαν την περίοδο της ενετοκρατίας στο νησί μας, άρα αριθμούν πάνω από 300 με 400 χρόνια ζωής, ενώ ορισμένα εξ αυτών μετρούν και πάνω από 1000 χρόνια. Είναι οι μνημιακές ελιές μας, οι οποίες έχουν γίνει αντικείμενο, αν θέλετε, και κινηματογραφικού ενδιαφέροντος. Συμμετείχαμε και στην ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά» πέρσι και έλαβε χώρα και εδώ αλλά και γύρω από τις μνημιακές μας ελιές. Έχει υιοθετηθεί μια εξ αυτών από το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία προς τιμήν της συμμετοχής της ποικιλίας στις έρευνες γύρω από τα γεωπροστατευτικά ωφέλη. Γύρω από αυτό τον ελαιόνα έχουμε αναπτύξει τα School Olive Tours. Το πρώτο εκπαιδευτικό δηλαδή εκεί και το μαθαίνετε πράγματα. Μαθησιακά, μάλιστα. Το διδάσκετε δηλαδή. Να σας πω κάτι, η φύση είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Ναι. Αν θέσουμε τον εαυτό μας ως καλούς μαθητές και προσπαθήσουμε η παρέμβασή μας να είναι τόσο όσο μας επιτρέπεται κάθε φορά, η φύση μόνο μπορεί να μας διδάξει. Μπορεί να είναι πηξίδα μας και μπορεί να είναι οδηγός μας για την επόμενη μέρα. Και σίγουρα αυτό πρέπει να γίνει και στους επισκέπτες μας, οι οποίοι πρέπει να ανακαλύψουν τους διατροφικούς και γαστρονομικούς πλούτους της Ελλάδας, της χώρας μας. Πρέπει όμως να γίνει και με τη νέα γενιά. Η νεολαία του σήμερα είναι η κοινωνία του αύριο και αν θέλουμε πραγματικά να επενδύσουμε στο μέλλον αυτού τόπου και να φύγουμε έτσι, μπροστά, απλά, κύριε θα πρέπει να φέρουμε τα παιδιά. Το λαδάκι είναι ετικέτα παραδοσιακή ελληνική, είναι αλλά έχει ακριβήνει τόσο πολύ. Πώς θα γίνει, να γίνει προσιτό με έναν τρόπο, δηλαδή ή ως προς τη χρήση του, τι χρειάζεται να κάνουμε? Κοιτάξτε, χρόνια τώρα ο παραγωγικός κόσμος της χώρας περνάει μια κρίση. Παρότι δεν την έβλεπε σχεδόν κανείς. Και αυτό διότι είχαμε φτάσει σε σημεία ένα λίτρο νερό να είναι σχεδόν ίσο σε αξία ή και πιο ακριβό από ένα λίτρο ελαιόλαδο. Το λέω διότι υπήρχε αγωνία του παραγωγικού κόσμου να διευρύνουμε τη φήμη του προϊόντος και να αναπτύξουμε την τιμή του σε τέτοια επίπεδα όμως, ώστε και να μπορεί να είναι προσιτό από τους καταναλωτές και να μπορεί ταυτόχρονα και ο παραγωγικός κόσμος να έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο κέρδους που να του επιτρέψει να συνεχίσει απρόσκοπτα αυτό που κάνει. Αυτό που έγινε φέτος, να ξέρετε, ότι δεν είναι προς το συμφέρον του παραγωγικού κόσμου. Το λέω διότι θεωρούμε πολλές φορές πως
Όταν αυξάνεται τρελά σίγουρα, αλλά, σίγουρα έχετε δίκιο ότι βγάζετε εσείς ότι οικονομάει ο παραγωγός. Δεν είναι έτσι, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι το έτσι. Θέμα είναι όμως να βρεθεί και μια μέση λύση, κανείς δεν θέλει μια αυτό το ύψος των τιμών. Δεν το θέλει κανείς ούτε και ο παραγωγός. Σε καμία περίπτωση. Άλλωστε και εμείς, κύριε Καρμίρ και Βεντούρα, έχουμε διπλή ιδιότητα. Αφενός είμαστε παραγωγοί, αφετέρου είμαστε καταναλωτές άλλων προϊόντων. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για την ακρίβεια που διέπει δυστυχώς την οικονομία μας οριζοντίως και ταυτόχρονα να θεωρούμε ότι είμαστε καλά όταν το προϊόν είναι τόσο υψηλά. Αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ακόμη μια φορά ότι έχει δημιουργηθεί λόγω της παραγωγικής ανισορροπίας που έχει δημιουργηθεί φέτος. Θεωρώ πως αν διαμορφώσουμε επιτέλους μια εθνική στρατηγική γύρω από το προϊόν, γνωρίζοντας ποιοι είμαστε, ποια είναι τα συντηρητικά μας πλεονεκτήματα, ποια είναι τα προβλήματα και οι παθογένειές μας και πού θέλουμε να πάμε, τότε θα είμαστε όλοι σε βάθος χρόνου ικανοποιημένοι, διότι και εμείς δεν θέλουμε να πέφτει η κατανάλωση, θέλουμε απλά, οι καταναλωτές του κόσμου να απολαμβάνει. Μην φτάσουμε να έρχονται οι ξένοι διακοπές, να έρχονται στην Κέρκυρα εκεί να περνάνε και αυτά τα σεμινάρια τα ωραία που τους κάνετε, γιατί είναι επισκέψιμη μια από και με γευσηγνωσία, φαντάζομαι εκεί. Λοιπόν, να παίρνουν το ωραίο μας το λαδάκι, να το καλοτρώνε έξω εκεί που γυρνάνε στη Γερμανία, στην Ιταλία, το Παρίσι, την Πορτογαλία. Και εμείς εδώ να μην έχουμε να κάνουμε μια βούτα. Όχι, όχι. Πρωτίστως ο παραγωγικός κόσμος της χώρας πρέπει να καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες της χώρας μας και των πολιτών. Θεωρώ ότι διανύουμε μια περίοδο κρίσης, όμως μεθοδικά και βήμα-βήμα θα την περάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαφνή. Σας ευχαριστώ για την καλημέρα μας και σε εσάς και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας και στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Καλά, τι ωραία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα μετά από αυτά τα ωραία που ακούσαμε για το λάδι. Ακόμα πιο ωραία να ακούσουμε ότι πέφτουν οι τιμές. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν πρόκειται. Λυπάμαι που είμαι κοινωνός, φέρνω κακά μαντάτα, αλλά δεν νομίζω. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. One Live Magazine, λίγο μετά τις 11 παρα 20, σήμερα και αυτό το πρωινό, Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου. 7 Φεβρουαρίου, λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, απομένει μία εβδομάδα, ακριβώς όμως, μέχρι την επόμενη Τετάρτη, οπότε είναι και του Αγίου Βαλεντίνου. Valentine's Day, Valentine's Night, γιατί είναι μια μέρα για τους ερωτευμένους. Και ξεκίνησαν, εσύ είπες για τις προκρατήσεις που γίνονται ήδη, για μου λέγες τη Δευτέρα, ναι. Αλλά και τα δωράκια. Ξεκίνησαν και τα δωράκια, τουλάχιστον η σκέψη. Η κάποιοι σκέψη. Μπαίνουν κιόλας στα καταστήματα, μήπως ψωνίσουν κάτι της. Πάμε να δούμε ένα Βαλεντίνο, τον οποίο όμως όχι μόνο δεν τον προτείνουμε, τον αντιπροτείνουμε, γιατί είναι τσιγκούνης. Σκέφτηκε πολλά να αγοράσει, αλλά τελικά θα δούμε που καταλήγει. Πολύ ωραία εσείς. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Είμαι στην ευχάριστη θέση να έρθω να πάρω ένα δώρο για τη γυναίκα μου. Τέλεια. Για τον Άγιο Βαλεντίνο θέλω. Πολύ ωραία. Για να μην ξεφεύγουμε πολύ, μέχρι 5 ευρώ. Μέχρι 5 ευρώ. Μέχρι 5 ευρώ μπορείτε να τις πάρετε ένα κεράκι, ένα ωραίο μπρελόμπ στα 6 ευρώ, λίγο πάνω. Δεν κάνω τίποτα. Ωραία. Ένα συλλεκτικό μαγνητάκι της Ρενέ. Αυτό είναι καλύτερο. Πόσο κάνει? Αυτό θα σας πω αμέσως. Παίρνει 3,5 ευρώ. Α, μένει και για το εισιτήριο μετά, ωραία. Ναι, άμα θέλετε μετά πάλι, εντάξει, αυτό ξεφεύγει λίγο, πάει στα 6,5. Έχουμε και στυλό με 2 ευρώ. Κάτι πιο φθηνό υπάρχει, γιατί θέλω να πάρω μια κοκακόλα στο δρόμο. Κάτι πιο φθηνό από 2 ευρώ. Ναι. Να σας πω κάτι, μην μπερδεύεστε. Θα σας κάνω εγώ δώρο αυτό το στυλό που είναι και λουλούδι. Και θα τις προσφέρετε και λουλούδι και στυλό. Σας το κάνω εγώ δώρο και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Υπέροχοι που είστε. Να είστε καλά. Μπορείτε να το τυλίξετε κιόλας. Αυτό είναι δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Αφού τις έδωσε, τις μοίρασε σταυρόλεξα για δύσκολους λίτες, σου λέει στο τέλος, πάρ' το στο χαρίζω, αδερφέ, να τελειώνουμε. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται κάποιος να δαπανίσει πολλά για να πάρει ένα δώρο. Η κίνηση όσα μετράει, έχει αλλά εντάξει. Ναι, ναι, και συνήθως τα καλύτερα δώρα είναι τα συμβολικά, τα ειλικρινή, αυτά που συνοδεύονται από πραγματική και ουσιαστική αγάπη. Και απλά αυτή η μέρα είναι μια αφορμή για να χαρούμε, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αποκτά έτσι ένα διαφορετικό νόημα η μέρα. Κυρίως να ξεχαστούμε για την καθημερινότητα και να ψάξουμε και λίγο άλλο το συναίσθημα που είναι επίσης πολύ σημαντικό και που εκλείπει μέσα στη δίνη όλων αυτών των προβλημάτων. Και πάμε βγείτε και καμιά βόλτα έτσι για ρομαντσάδα. Μπορείτε να
μαντσάρετε και σε ένα παγκάκι, έτσι. Και με μία βόλτα στο φάλι. Και με πασατέμπο που λέγανε παλιά. Ναι, βέβαια. Παγκάκι και πασατέμπο. Η διάθεση να υπάρχει έτσι. Και το αίσθημα. Λοιπόν, τώρα με τα ringtones και με τους ήχους των κινητών μπορεί να λαχταρίσει και κανείς καμιά φορά. Πάμε να το δούμε και θα το καταλάβετε αμέσως. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Τι εννοούμε δηλαδή. Όντως θα χρειάζεσαι. Τα χρειάζεσαι τώρα. Κάνει όπισθεν τώρα και σου λέει κάτι πάτησα. Λες τώρα ποιον πάτησα. Ναι. Το πάει, πάει το σκυλί. Το πάτησα. Ναι. Έτσι όπως ακούγεται κιόλας, εμείς έχεις πατήσει σκύλο. Μα αλλά και αυτό τι γούστο να βάλει τέτοιο. Μα είναι δυνατόν. Εκτός αν είναι καμιά φάρσα τώρα. Δεν έβαζε κανένα άσμα, κάτι τις, έτσι να, του, έλα, να τον αναπτερώνει το ηθικό. Έλατε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο που είναι αφύπνιση, είναι ξύπνημα. Έχει σχέση με ανθρώπους και σκυλιά πάλι. Εδώ πραγματικά σκυλιά. Τώρα, για ωραίο ξύπνημα είναι, αλλά δεν το λες όμως και τόσο καλό. Για να δούμε, γιατί σε φνιδιάζει. Hi. Good morning. Ξέρεις, είναι λίγο ξαφνικό, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, όποιος αγαπάει το ζώο του, το κατοικίδιό του, σου λέει, ξέρεις, κατανοεί τον ενθουσιασμό και την αγάπη. Και να σου πω και κάτι. Όταν έχεις ζώο συντροφιάς, από το να βάζεις 2-3 ξυπνητήρια να ξυπνάς, έρχεται το δικό σου. Εδώ, σήκω βρε να πας στη δουλειά. Αυτό το σκύλο δεν πρέπει να το λένε Τζακ, πρέπει να το λένε Σεισμό τον προηγούμενο. Εδώ του... Κοίταξε και από το να ξυπνάς μόνο ολομόναχος, καλλιό έτσι ρε παιδί μου. Ναι. Α, και γατούλα. Και, στο και γατούλα. Επ, σήκω. Σήκω ρε να μεταΐσεις. Εδώ είναι δύο. Εδώ είναι δύο και υπάρχει και μια απορία, δεν είναι σε κρεβάτι σου, λέει τι έχει πάθει κάτω. Εδώ δες μια ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, είναι ίδιοι μιλάμε. Ναι. Ίδια έκφραση. Τώρα τους ξύπνησε κάποιος άλλος και τους δύο. Πολύ ωραία, πάμε να δούμε και το επόμενο. Πάντα να δούμε και το επόμενο. Το οποίο... Τι καλό έχουμε για μετά. Την κουζινά. Νομίζω έχουμε την κουζίνα, την ναι. Κουζίνα, με αυτό όταν το πρωτόδα, δηλαδή έριξα τέτοιο γέλιο, αλλά χρειάζεται να το παρατηρήσουμε λίγο, είναι να δούμε λίγο την κουζίνα. Είναι πολύ στη συζήτηση το panic button. Ναι. Άρα εμείς... Σε περίπτωση που δεχτείτε κακοποίηση ή παρενόχληση και δεν μπορείτε να μιλήσετε. Οπότε αν βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση, κάνετε αυτό εδώ το... Κάνω πλάκα. Αυτό εδώ είναι να το σήμα ακόμα σε μία. Περίπτωση που δεχτείτε κακοποίηση ή παρενόχληση και δεν μπορείτε να μιλήσετε. Οπότε αν βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση, κάνετε αυτό εδώ το... Κάνω πλάκα. Όχι, με τον πλάστη. Αυτό εδώ είναι το σήμα. Μα τον είχε από πίσω, με την ποδίτσα. Ναι. Άνοιγε φύλλο. Χαιρετάει, κοίταξε πόσο διστακτικά χαιρετάει και φοβισμένα. Οπότε, σου λέει, ναι. Η κακούργα θα με δει. Κάνω πλάκα. Τώρα θα δεις τα πάθεις. Καλό. Εκεί πατάς panic button από την κουζίνα. Έτσι. Ναι. Είναι ένα θέμα συζήτησης το οποίο θα μας απασχολήσει. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι. Και πάμε στο επόμενο βιντεάκι μας, το οποίο νομίζω είναι μουσικό, είναι τραγουδιστό. Είναι μια παράφραση λίγο του γνωστού τραγουδιού του αείμνης του Λουκιανού. Ναι, για πάμε, πάμε, πάμε. Για πάμε να δούμε και να ακούσουμε. Ένα που είχε και η ζέτα υψηλή. Παίζει να κολλήσει και η τέτα, γιατί χθες είχαν έρθει σε επαφή. Αρρώστησε κινίνα και ο Νίκος και η Βιβί, που είχαν βγει με τον Αλέκο και τους κόλλησα ρεσβή. Βήχουν και η Λίτσα και η Νανά και η Κλειό, αυτές παίζει να έχουν κορονοϊό. Πήρε στο τηλέφωνο η ματούλα την Κική και της είπε πως το τεστ την έχει δείξει θετική. Και της λέει πως την κόλλησε το Σάββατο η Μυρτό, που είχαν βγει με τον Κοσμά και τον Τωτό. Είπα στο γιατρό πως έχω γρήπη και μου είπε να αγοράσω τα μυφλού. Πήρε όμως το βράδυ η Αλίκη και μου είπε πως το πέρασε στο φλού. Αλλά ο Παύλος και η Ζαμπέτα ανεβάσαν πυρετό και τους πήρε ο Λευτέρης να τους πάει στο γιατρό. Και έχουμε κολλήσει όλοι που θα πάει πια αυτό, ξαναβάλαμε τη μάσκα στο μετρό. Τι θα γίνει ρε Λουκία, που θα πάει αυτή η ιστορία, στο κρεβάτι μας τη βγάλαμε αντί για ρεβεγιόν. Μας τα φάγανε οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί για σιρόπια, καραμέλες και ντεπών. Μια που είναι σε έξαρση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μια που είναι σε έξαρση οι ιώσεις. Τα τραγουδάμε για να τα διακομωδούμε, έτσι, γιατί θέλει μεγάλη προσοχή. Θα δούμε και στη συνέχεια
τι ισχύει σε σχέση με το στρεπτόκοκο. Τώρα, να τώρα πάμε τι, μέχρι... ισχύει, τι ισχύει σε σχέση με το panic button, που λέγαμε πριν. Δεν είναι όμως για την κουζίνα τώρα αυτό. Είναι πιο σοβαρό το θέμα. Πολύ πιο σοβαρό. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Βιβί Γκίκα να μας κατατοπίσει σχετικά. Βιβί, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Γεια σου, Βιβί. Πες λοιπόν. Μας λοιπόν, αναμένεται panic button για την ανήλικη παραβατικότητα. Ακριβώς, Ματίνα. Επειδή η νεανική παραβατικότητα έχει πάρει πια ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ότι με τη χρήση της τεχνολογίας θα χρησιμοποιήσουν κάποιους τρόπους έτσι ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επίσης, χαρακτήρισε το πρόβλημα της νεανικής παραβατικότητας ως το σημαντικότερο της σύγχρονης εποχής. Έχουμε ετοιμάσει μια σχετική. Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για τη χρήση του. Για τη χρήση. Ναι, ναι. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Και να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι μέχρι τώρα το panic button έχει λειτουργήσει πιλωτικά και μας είπαν ότι πηγαίνει και καλά σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία και την έμφυλη βία. Έτσι. Ακριβώς. Έχει λειτουργήσει πιλωτικά, αλλά λειτουργεί και κανονικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το panic button για την ενδοοικογενειακή βία. Ωραία. Τώρα θα χρησιμοποιήσουν ένα application τύπου σαν το panic button που χρησιμοποιούν στην ενδοοικογενειακή βία και το οποίο θα ειδοποιεί την αστυνομία ότι κάτι τρέχει κάπου και έτσι θα μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα. Ωραία, άρα έχουμε μια εφαρμογή και πώς θα γίνεται αυτό, ξέρουμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Ένα application. Δεν έχουμε ακόμη συγκεκριμένες πληροφορίες. Θα είναι τύπου σαν το panic button για την ενδοοικογενειακή βία, θα το πατάνε στο κινητό τους. Θα είναι σαν ένα application που θα το κατεβάσουν. Άρα δηλαδή θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό. Θα είναι μια εφαρμογή την οποία θα μπορεί να την έχει κάποιος στο κινητό του. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι παρεμφέρεσα το panic button της ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, έχουν ξεκινήσει ήδη τη δημιουργία sites, στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι γονείς και οι ανήλικοι για καταγγελίες και παράπονα και θα... Ενώ ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει και μία πενταψήφια, θα δημιουργήσουν και μία πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή για να μπορεί ο καθένας αμέσως να καταγγείλει στον ελίκο ένα περιστατικό ούτως ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση. Αυτά είναι τρία μέτρα με τη χρήση της τεχνολογίας τα οποία προανήγγειλε ο Υπουργός έτσι ώστε να βοηθήσουν για την εξάλληψη της βίας μεταξύ των ανηλίκων. Η οποία έχει πάρει, όπως είπαμε και πριν, ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα τρίπτυχο, μακάρι να εφαρμοστεί άμεσα και να έχει αποτελέσματα. Να αποδειχθεί ακριβώς επιτυχές. Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Βιβί. Και αυτή είναι η αφορμή, είναι καλά, η σκητάλη για να πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αυτό που αποκαλούμε κοινωνία, γιατί είναι κομμάτι της κοινωνίας. Το αστυνομικό ρεπορτάζ, το έγκλημα και η παραβατικότητα. Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Εξ αριστερών μου, λοιπόν, εδώ ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και έχουμε μαζί μας και τον δικηγόρο, τον κύριο Χρήστο Θεοδωρόπουλο. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας μέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα κύριε Θεοδωρόπουλο. Να είστε καλά. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για τον Βαγγέλη Ρουχάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Κύριε Μπαλάσκα, τον έχετε γνωρίσει? Προσωπικά, ναι. Α, θέλω λοιπόν να μας μεταφέρετε αυτή την εμπειρία. Τον έχω πάει και το 1992 στα δικαστήρια. Για πείτε μας λοιπόν πώς ήταν από κοντά, γιατί χθες που παρακολούθησα κάτι πλάνα αρχείου. Τρόλαρε κανονικά. Ήταν στο δικαστήριο και τρόλαρε κανονικά τους δικαστές, τους δικηγόρους. Δεν μάθαγε, έτσι. Ήταν απίστευτος. Εγώ θυμάμαι ήμουν νέος στη φύλακα, μόλις είχα μπει στην αστυνομία, δεν είχα ούτε ένα χρόνο. Ψαρωμένος. Μας τον έδωσε τότε. Ψαρωμένος δεν ήμουν ποτέ. Εντάξει, δικαιολογείται πάνω στον πρώτο χρόνο. Αλλά όμως θυμάμαι, είχαμε πάρει καφέ τότε. Ναι. Τα περιπολικά παίρναμε πάντα καφέ. Ήθεσε να παίρνουμε καφέ από την πλατεία Παγκρατίου από το Λέτζο. Και μου το φραπέ, το γνωστό. Ναι, και μου παίρνει τον καφέ και μου λέει. Ο ιδρυτής έφυγε και πρόσφατα από τη ζωή, να πω. Ναι, ναι, ένας υπέροχος ο κύριος Χρήστος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Και μου παίρνει τον καφέ από το χέρι, θυμάμαι, Ροκάμης, και μου λέει: μπορώ να κάνω μια τζούρα. Και του λέω: μετά κρατήστε τον. Κράτησε τον. Μιλάει στο πληθυντικό, Πάντα μιλούσα εγώ στο πληθυντικό. Το είχα σαν αρχή μου. Για να διατηρούνται και αποστάσεις. Πάντα για να κρατούν τις αποστάσεις. Δεν τηρούσα το πληθυντικό μόνο σε αυτούς που συλλάμβανα, που τους έβαζα γυροπέδες και τους προσέγγιζα. Είναι από αυτό που λέμε από τις πιο cult figures που έχετε. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που μόνο και μόνο με την ιστορία του. Μύθος. Την εγκληματική του ιστορία. Μύθος. Σου προκαλούσε ένα δέος. Δεν ζωή όμως, να το πούμε. Επιτρέψτε μου να πω κάτι για το Ροχάμι μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Εντός εισαγωγικών θα το πω πάντα, για να μην παρεξηγηθούμε, ήταν η λεγόμενη αγνή εγκληματικότητα.
Η αγνή εγκληματικότητα. Σου λέγε, δουλειά σου είναι να με πιάνεις, δουλειά μου είναι να ληστεύω. Υπήρχε δηλαδή μία διαφορά ρόλων με την κοινωνία και με την αστυνομία και ο ένας σέβονταν τον άλλον. Τότε οι κακοποίοι σέβονταν τους διώκτες τους. Win-win το φανταζόταν. Win-win. Το λέτε πάρα πολύ καλά. Οι κακοποίοι σέβονταν τους διώκτες τους και οι διώκτες σέβονταν τους κακοποιούς. Τώρα αυτοί που είναι, είναι άτσαλα πλάσματα, αντιθεσμικά και περίεργα πλάσματα που δεν έχουν ούτε παντελόνια, ούτε λόγο τιμής, οι ροχάμιδες, ο ληστής με τις γλαδιόλες που θυμάμαι, όλοι αυτοί είχαν, ναι, ο Βερνάρδος, είχαν τότε, στα χρόνια τους, αυτό το λέμε το λόγο τιμής, είχαν μια τιμή σαν εγκληματίες. Είχαν μπέσα δηλαδή. Είχαν αυτό που λέμε μπέσα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών, ο οποίος έφυγε αυτός ο άνθρωπος και ο οποίος όσοι είχαν πάει και είχαν φάει με ζεδάκια στο μαγαζί που διατηρούσε. Που άνοιξε μετά. Ναι, τους πλησίαζε, τους έλεγε ιστορίες. Ήταν δηλαδή ένας χαριτωμένος τύπος, αλλά κατά βάση εγκληματίας, πρέπει να το πούμε. Ο Θεός να τον αναπαύσει και να τον συγχωρέσει όπως τον καθένα για ό,τι είχε κάνει πέρα από τα ποινικά. Και όπως είπατε, δεν αφαίρεσε ποτέ ανθρώπινη ζωή, ούτε έπαιξε, ούτε έπαιξε ο Ροχάνης. Μα γι' αυτό σας ρώτησε. Πεταλούδας ήταν ο Ροχάνης. Πεταλούδας, Είχε γράσο, γλίστρα και δεν μπορούσε να το βάλεις κάπου. Κύριε Θεοδωρόπουλε, το κομμάτι αυτό το αποκαλούμενο της βίας ανηλίκων. Παραβατικότητας, βίας, εγκληματικότητας και ούτω καθεξής. Γιατί πάμε και σε βαθμό εγκλημάτων, έτσι δεν είναι? Έτσι. Με όλα αυτά που βλέπουμε ότι γίνεται τριγύρω. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, φαντάζομαι, πλέον και για την κοινωνία, για την αστυνομία, είναι για τα ποινικά και για το δικαστήριο, έτσι. Κοιτάξτε, παρατηρείται μια έντονη έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία βαίνει κλιμακούμενη ακόμα και προφανώς σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Νομίζω η πολιτεία πρέπει να στέρξει και στην επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Είναι σημαντικό να υπάρξει κάποιο ιδιώνυμο για το bullying, για την ανική παραβατικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις που έρχονται συχνά πριν στα δικηγορικά μας γραφεία αντιμετωπίζονται με ένα πλάσμα δικαίου, που λέμε ένα άρθρο το 312 του ποινικού κώδικα, το οποίο δεν αντιμετωπίζει και τυποποιεί ορθώς αυτές τις περιστάσεις. Και επειδή είναι ένα φαινόμενο πλέον που πραγματικά κατακλείζει την κοινωνία και παίρνει, αν θέλετε, και ταξικά, βλέπουμε γειτονιές, πάει η μία παρέα στη γειτονιά της άλλης για να κάνει τσαμπουκά ακριβώς. Σε όλες περιοχές, ακριβώς, από την Καλυθέα μέχρι τον Πειραιά, την Κηφισιά. Εγώ θα σας πω που τυχαίνει να δραστηριοποιούμε πολύ και στα νότια και επαγγελματικά. Τα νότια που είναι μία, αν θέλετε, ταξικά, τα νότια της Αθήνας, αναβαθμισμένη τροποντινά συνοικία, έχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση παραβατικότητας ανηλίκων. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι είδα και για το panic button το ρεπορτάζ σας, πρέπει να στρέξει συντεταγμένα η πολιτεία μέσω στην νομοθέτηση και βεβαίως και με συνοδές δράσεις. Ξέρετε, επειδή είχα τη χαρά να είμαι και στην Παρασκευαστική Επιτροπή για την Ενδοοικογενειακή Βία, ένα άλλο παροχημένο νομοθέτημα του 2006, το 3500, που και εκεί πρέπει, είπατε για το panic button στην Ενδοοικογενειακή, να στέρξει η πολιτεία και να επικαιροποιήσει, αφού γκραζόμενη τις κοινωνικές ανάγκες, στο νομοθετικό πλαίσιο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ. Ξέρετε, δεν είναι μόνο να πιάσουμε και να υπάρχει η κατασταλτική δράση, αν θέλετε, των αρχών, των αστυνομικών, εισαγγελικών, ανακριτικών και του ποινικού νομοθέτη. Είναι να υπάρχουν και όλες εκείνες οι δομές. Είναι ενδεικτικό ότι οι ανήλικοι έχουν αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα, έτσι, ως ποινική καταστολή. Που και η οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι ο ένας κρίκος της αλυσίδας. Και το σχολείο μετά. Και το σχολείο και ο ίδιος ο ενδυνάμει παραβάτης, γιατί τα παιδιά, όλα τα παιδιά είναι ενδυνάμει παραβάτες, θα πρέπει να έχουν τις υποδομές εκείνες που θα τους μαθαίνουν να είναι σωστοί πολίτες και σωστοί γονείς. Να σας πω κάτι πάντως. Δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε με εκείνη τη συμμορία στα Ιωάννινα των κριτικών που δολοφόνησαν τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, εκείνο τον άτυχο νέο, στη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων. Και στοιχειώνει την ελληνική κοινωνία μέχρι και σήμερα. Συμπληρώθηκαν 9 χρόνια. Δεν μάθαμε ποτέ λοιπόν εκείνοι οι κριτήκαροι τι απέγιναν, αν τιμωρήθηκαν όπως έπρεπε, αν άλλαξαν χαρακτήρα, γιατί τότε θυμάμαι, έτσι μία οσμή, ότι είχαν πέσει πάνω κατά πάνω οικογένειες, διάφοροι πολιτικοί κτλ. Τι κρίμα τα παιδιά, να μην στιγματιστούν κτλ. Η μάνα όμως και ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη τον θρύνησαν, τον θρυνούν και θα τον θρυνούν για μια ζωή. Ανοίγεται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θέλει πολλές εκπομπές. Αν θέλετε, και τη ράτσιο του σοφρονισμού. Πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή και σε αυτή τη χώρα σοβαρά για το τι σοφρονισμό θέλουμε, τι ποινές θέλουμε. Τώρα, οικειοφορείται μια αυστηροποίηση πάλι του ποινικού κώδικα με το νομοσχέδιο Φλωρίδη.
Έχουμε από την άλλη την υπερφόρτωση, αν θέλετε, των ελληνικών καταστημάτων κράτησης. Πρέπει να δούμε αυτή η ισορροπία που πρέπει να καθίσει, έτσι ώστε και να αποδίδεται δικαιοσύνη. Είπατε μια αρχιετυπική περίπτωση που τελικώς δεν απεδόθη η δέουσα δικαιοσύνη. Μα γι' αυτό το λέω. Και έχουμε βέβαια και τις άλλες κραυγές του ότι ένας νεανικός παραβάτης, εφηβική, μετεφηβική, μπορεί να διορθωθεί και να αλλάξει. Να μην στιγματιστεί. Είναι λοιπόν μια δύσκολη άσκηση, στην οποία πρέπει ο νομοθέτης να έρθει προφανώς με ειδικούς, με παιδοψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς και να βρει την ισορροπία. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα κοινωνικό σχολεία, φαινόμενο πάντως ευρείας κλίμακας. Ναι, και ναι. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Κύριε Μπαλάσχα, μιλήσατε πριν για τα πρώτα χρόνια, τις πρώτες μέρες, πρώτους μήνες στην αστυνομία, με το περιπολικό, με τον καφέ από το Λέτζο κλπ. Φαντάζομαι σε όλες αυτές τις περιπολίες δεν συναντούσατε έως σχεδόν ποτέ τέτοια περιστατικά που έχουμε, τέτοια κρούσματα σε αυτή τη έκταση. Φαντάζομαι, ανήλικης βίας. Για την ελληνική κοινωνία να υπάρξει ένα τέτοιο περιστατικό μειωμένο και κατά 80% από την αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, ήταν τεράστιο θέμα για την ελληνική κοινωνία. Δεν υπήρχε ποτέ. Θα αποτελούσε τεράστιο θέμα. Θα αποτελούσε. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα τότε. Ήταν πάρα πολύ σπάνια, ιδιαίτερα σπάνια. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε κάτι, γιατί είναι η αλήθεια. Απλά υπήρχαν άλλες μορφές. Ότι στην επαρχία υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά. Αλλά λόγω του ότι τα ήθη και τα έθιμα ήταν διαφορετικά. Τα κρύβαν, τα κουκουλώνανε. Τα κουκουλώνανε, και τα έθραβαν οι τοπικές κοινωνίες. Ναι, ναι, ναι. Τα έθαβαν. Και τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που είπατε πριν, win-win. Κερδίζει η κοινωνία, κερδίζει και οι παθόντες. Το ότι αυτά τα πράγματα τουλάχιστον και δημοσιογραφικά, αλλά και κοινωνικά βγαίνουν στην επιφάνεια και αποτελούν μεγάλα θέματα, ούτως ώστε να μπορούν να επιληθούν στη βάση τους σιγά-σιγά κοινωνικά. Κύριε Μπαλάσκα, καλό είναι λοιπόν που τα βγάζουν προς τα έξω, γι' αυτό και τα κουβεντιάζουν. Η δημοσιοποίησή τους. Μήπως γίνει και κάτι. Το θέμα είναι όμως ότι λέμε, ξαναλέμε, έχουμε φτάσει καθημερινώς να αναφέρουμε και να αναλύουμε κάνα δύο περιστατικά τη μέρα, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία πρόοδο σε κανένα επίπεδο. Και παραπάνω από δηλαδή, είπαμε γι' αυτό το panic button, αλλά βλέπω ότι προχθές στην Ανδραβίδα ένας 14χρονος ήταν μολοπιασμένος μέσα στην αυλή και έβαζε, πώς το λένε, πάγο. Δεν ίδρωσε το αυτή ούτε του διευθυντή, ούτε των καθηγητών. Δηλαδή, ουδής ασχολείται. Κοιτάξτε, με προκαλείτε να πούμε εδώ. Εγώ τουλάχιστον να πω την ξέρει την αλήθεια. Εγώ ως δημοσιογράφος να την πείτε την ξέρει την αλήθεια. Δεν αισθάνομαι καλά. Αλήθεια, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα καυτηριάζουμε, χρειάζεται να γίνει κάτι. Λοιπόν, ποια είναι η ξερή αλήθεια? Δώστε μου μόνο ένα λεπτό. Ξερή αλήθεια είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο οποίος λέει ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει κάτι, λέει ανοησίες. Κατά τη δική μου άποψη. Δεν μπορεί να βγει να κάνει τίποτα. Όχι, το μόνο που μπορεί να κάνει η αστυνομία είναι να πυκνώσει τις περιπολίες. Σε περίπτωση που γίνουν τα περιστατικά. Όταν όμως σας λέω εγώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή περιστατικό από την πλατεία της Κηφισιάς σε συγκεντρωμένους νεαρούς που έχει πάει 15 φορές η αστυνομία και τους έχει διαλύσει, πηγαίνετε σπίτια τους. Μέχρι τις 2-3 ώρα. Να πάει και 30 και 40 και 50 λοιπόν, φορές, κύριε Μπαλάσκα. Η αστυνομία με τα παιδιά είναι νερό και λάδι. Έχει αντιμετωπίσει πράγματα τα οποία τις έχουν προκαλέσει στους αστυνομικούς μας ιδιαίτερα συναισθήματα. Όταν συλλαμβάνει ένας αστυνομικός 32 χρονών σε μάχημη υπηρεσία που συλλαμβάνει κακούργους ληστές, δολοφόνους, κάνει καταδιώξεις, είναι με ένα όπλο στο χέρι. Και συλλαμβάνει, και συλλαμβάνει 8 χρονών παιδάκι που έχει μαχαιρώσει άλλο παιδάκι με το δικό του μαχαίρι για να του πάρει 4 ευρώ και ένα κινητό. Λοιπόν, πείτε μου πώς θα το αντιμετωπίσει. Πρέπει να το συλλάβει, να του βάλει χειροπέδι, να το βάλει στο περιπολικό, να το πάει στο τμήμα, πού να κάτσει στο τμήμα. Αυτή είναι η δουλειά σας όμως, πρέπει να την κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αν περιμένετε όμως ότι από την αστυνομία αναλύσει το πρόβλημα της παιδικής και της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας, δεν γίνεται. Αλλά μπορείτε να συνδράμετε με έναν τρόπο αυτό το περιπολικό. Στο 30%. Αυτό που λέμε. Αυτό. Ναι, να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης σας. Ακριβώς αυτό. Το μόνο λοιπόν που μπορεί να κάνει αστυνομία, γι' αυτό βλέπετε ότι γίνεται και το panic button, είναι να μπορέσει πρώτα απ' όλα στο εκ των υστέρων να δράσει, στο εκ των υστέρων να δράσει και να δώσει το θέμα στους φορείς και στους θεσμούς για να το αντιμετωπίσουν, για να μην ξαναγίνει. Στο εκ των υστέρων και να κάνει και κάποιες μηχανοκίνητες να πυκνώσουν μηχανοκίνητες περιπολίες. Ούτως ώστε όταν βρίσκουμε. Ξέρετε πώς εννοώ, ο φόβος φυλάει τα έρμα, λέει ο δημόσιος λαός. Ο φόβος όμως μέσα από το ποινικό σύστημα που είπε ο δικηγόρος μας. Όχι μέσα από την αστυνομία. Δεν θα βγει η αστυνομία να γίνει φοβέρα στα 8 χρόνια και στα 10 χρόνια. Δεν θα έχει, γιατί όλοι και όλες είστε οι αστυνομικοί με τις στολές και τα λοιπά που κυκλοφορούν τις μηχανές, είναι ψαρωτικοί για τους ενήλικες, πόσο μάλλον για τα μικρά τα παιδιά. Θεωρείτε ότι δεν θα επικρατήσει ένα άλλο κλίμα στους δρόμους στις γειτονιές? Ναι, κατά 30%.
Και από, εκεί και πέρα. Αυτό θα γίνει. Νομίζω ότι έχει εξαγγελθεί και από τον ίδιο τον Υπουργό, ναι, από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αλλά εγώ σας είπα ότι καυτηριάζω σε μερικούς που λένε ότι η αστυνομία πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Καλά, δεν πάμε, γίνεται. Να πάμε όμως και στο κομμάτι της τιμωρίας, στους δικαστικούς θεσμούς, στο νομικό πλαίσιο δηλαδή. Επιτρέψτε μου να πω κάτι για να μου πείτε αυτό που θέλετε μετά από ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Θεοδωρόπουλο είναι το ερώτημα. Αλλά συγγνώμη. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Και βεβαίως είναι και θέμα του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Ο Μπαλάσκας καλά κάνει γιατί είναι πολύ έμπειρος και είπε κάτι σωστό. Η αστυνομία είναι ένας κρίκος της αλυσίδας. Και στο προληπτικό, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Βεντούρα, γιατί και στο προληπτικό ο φόβος φυλάει τα έρημα, είπατε, είναι αποτρεπτική ισχύ της αστυνομικής. Επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Θεοδωρόπουλε, απευθύνομαι σε εσάς τώρα. Απευθύνομαι σε εσάς. Πρώτον, υπήρχε ποτέ. Είστε νέος άνθρωπος, αλλά στα δικαστικά πράγματα και στα ποινικά δεν είστε νέος, είστε έμπειρος αρκετά. Ο εισαγγελέας να δίνει ρητή στον αξιωματικό υπηρεσίας τώρα, εντός 20 λεπτών, να συλληφθούν οι γονείς, ποτέ δεν υπήρχε. Ποτέ. Τώρα υπάρχει όμως, δεν είναι. Εγώ ρωτάω και έρχομαι στο δεύτερο. Για να φύγει και η αστυνομία από τη μέσα από εκεί. Γιατί η αστυνομία τον έχει πιάσει των 9 χρονών, των 10 και των 11 και τον έχει πάει στην αστυνομία. Ναι. Και κλαίει αυτός και θέλει τη μαμά του. Ενώ έχει κάνει ληστεία και κλαίει. Και να η αστυνομία τι να κάνει που λέμε. Σας λέω λοιπόν. Ο πατέρας του και η μάνα του που τους παίρνει ο αξιωματικός υπηρεσίας τηλέφωνο, έχει γίνει στην Κεσαριανή και λέει: ωραία, εντάξει, τον πιάσατε, κλέψε. Εμένα δεν με παίρνετε τέτοια ώρα να με ξυπνάτε. Κάντε ό,τι θέλετε. Γράφει και το κλείνει στο αξιωματικό υπηρεσίας. Όταν θα πάει να τον συλλάβει αυτόν τον άνθρωπο, να τον ξυπνήσει, να του πει: ξύπνα, γόρι μου, συλλαμβάνεσαι με τον κύριο εισαγγελέα. Ναι. Πόση φυλακή πρέπει να φάει αυτό. Για πείτε μας, κύριε Θεοδωρόπουλε. Αν ανοίγει το σωστό, νομίζω, παράθυρο, κύριο Μπαλάσκης. Ναι. Καταρχάς, υπάρχει ποινική ευθύνη και του γονέα. Υπάρχει παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Έτσι. Συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού μας κώδικα. Και γι' αυτό και όλες οι προκαταρκτικές που ξεκινάνε για παραβατικότητα ανηλίκων έχουν και το παρακλάδι της παραμέλησης εποπτείας από τον ενήλικο γονέα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή έχουμε χειριστεί το δικαιωτικό μου γραφείο πολλές υποθέσεις ανηλίκων, ίσονος ή μείζονος ποινικού ενδιαφέροντος, οι γονείς στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλω να πω ότι έχουν πράξει τα δέοντα. Υπάρχουν προβλήματα ψυχοπνευματικά, τα παιδιά ζουν μέσα από ένα τάμπλετ. Είναι γενικότερα ζητήματα. Μα οι γονείς δεν έχουν κοινωνικότητα. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι τώρα τι να λέμε. Όταν ένα παιδί λοιπόν δεν έχει μια ορθή κοινωνικότητα, όταν δεν έχει βγει στην αλάνα να παίξει, όταν είναι μπροστά σε ένα τάμπλετ και βλέπει μόνο βία ή παίζει video games μόνο βίας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό νοθεύει τον ψυχισμό του. Ωραία. Αυτό όμως που λέει ο κύριος Μπαλάσκας είναι πολύ σημαντικό. Στους γονείς. Σε σχέση με τους γονείς. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια νομοθετική κατεύθυνση που κατ' εμέ πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η ποινική αντιμετώπιση ενός ανηλίκου έχει ιδιαιτερότητες, εγγενείς ιδιαιτερότητες. Ο 8χρονος που πήρε ο κ. Μπαλάσκας δεν έχει ποινική ευθύνη. Ο 12χρονος μέχρι τα 15 έχει, η οποία αντιμετωπίζεται με αναμορφωτικά και θεραπευτικά μετά και κατ' εξαίρεση με περιορισμό σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Το ζήτημα λοιπόν ποιο είναι, για να δούμε στην αποτρεπτική ισχύ του νόμου, γιατί ο κ. Μπαλάσκας είπε ορθώς ότι και η αστυνομία δεν μπορεί να είναι παντού. Υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχουν παθογενείς σοβαρές και επιτρέψτε μου να πω. Ηρίστο εμπαρόδο τώρα από την πίσω πόρτα να το πούμε ότι θα πρέπει και οι αστυνομικοί να αποδεσμευτούν από ειδικούς ή μη ειδικούς στόχους και να πάνε στις γειτονιές και στην κοινωνία. Βέβαια. Που είναι πολύ κρατάνε ομπρέλες, ούτε έτσι, να κάνουν ψώνια στα σούπερ μάρκετ. Να ανοίξει και αυτή η κουβέντα. Ούτε χρειάζονται όλοι οι πρώην βουλευτές, οι πρώην υπουργοί, οι πρώην δικαστικοί, τρεις και τέσσερις και πέντε αστυνομικούς. Αυτοί λοιπόν πρέπει να μεταγγιστούν στην κοινωνία και στη γειτονιά για να το βλέπει και ο επίδοξος παραβάτης ανηλικοσημή και να δρά αποτρεπτικά. Αλλά αν θέλουμε να πάμε σε ένα επίπεδο ορθής νομοθέτησης, για μένα ο νομοθέτης, μιας και μιλάμε και για αυστηροποίηση με το νομοσχέδιο του κ. Φλωρίδη, το οποίο κυοφορείται και θα έρθει. Και πότε θα φρονώ, δώσει καρπούς. Φρονώ ότι θα προκαλέσει και αποχές στο δικηγορικό σώμα. Πότε θα αποδώσει. Εντός των ημερών. Εγώ θα έλεγα λοιπόν. Μάλλον η διαβούλευση. Τα αποτελέσματα σε αρκετά χρόνια. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια αυστηροποίηση στην ποινική αντιμετώπιση του γονέα. Ο γονιός που είναι ένα full-time job, θα λέγαμε, ένα project ζωής, το να είσαι σωστός γονιός, ακριβώς είτε έχεις ένα παιδί 5 ετών είτε έχεις ένα παιδί 25 ετών, πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι η παραμέληση της εποπτείας σε συγκεκριμένες προφανώς εκφάνσεις της, γιατί ούτε ο γονιός δεν μπορεί να είναι ούτε στο σχολείο όλη την ημέρα, υπάρχει ο παιδαγωγός κτλ. Πρέπει να είναι παρόν. Και σε αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει η πεπατημένη. Η διαβούλευση που έγινε για την ενδοοικογενειακή βία και προβλέπει και θα μεθερμινευτεί σε νόμο. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις του παιδαγωγού, του καθηγητή, του γιατρού που παρακολουθεί ένα παιδί να καταγγέλει περιστατικά στην ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή, αν ένας
δάσκολος το παιδί, ένα παιδί μολοπιασμένο, πρέπει πλέον, θα πρέπει μάλλον, κατά δέσμια αρμοδιότητα να πάει να το καταγγείλει. Και να έχει φυσικό και ποινική ασυλία. Να πάει και στο παιδί, να δει αν χρειάζεται κάτι. Έτσι, γιατί χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Ότι να και η ενδοικογενειακή βία έχει μια ομερτά που κανένα δεν μιλάει. Άρα να και σε αυτό κάτι, πρέπει ομερτά, όλοι όμως, να είμαστε. Είναι και η αδιαφορία. Είμαστε μια κοινωνία αδιαφορίας και αδιάφορων ανθρώπων. Δηλαδή, άκουσα για παράδειγμα και ότι. Ο φόβος. Και ο φόβος. Στα σχολεία, το έχω πει εδώ και στην εκπομπή σα. Κυριαρχεί στους καθηγητές ο φόβος. Και μάλιστα όταν εγώ το είχα πει εδώ στην εκπομπή σας. Ότι θα βρουν τον πελάτη τους. Πριν από δύο. Όχι ότι θα βρουν τον πελάτη τους. Ότι βρίσκουν τον πελάτη τους. Και πώς το βρεις τον πελάτη τους. Τρώνε ξύλο, τους πάνε τα μάξια, τους περιμένουν απ' έξω, ξέρουν το σπίτι, πηγαίνουν και ρίχνουν αυγά, πηγαίνουν εμπογιές. Ακόμα θυμάμαστε το περιστατικό, τι έγινε με το αυτοκίνητο που τους πάγανε τους καθρέφτες, τους γράφανε, απειλούσαν το παιδί, κάναν μπούλινγκ στο παιδί. Ακόμα θυμόμαστε πριν από μία εβδομάδα, έφαγε κλωτσιά στην κοιλιά 7 μηνών έγκυος, καθηγήτρια στην Κρήτη. Στα καλύβια δεν πήγε ένας γονέας που του επέβαλαν. Λοιπόν, εγώ ρωτάω ότι όταν εγώ είμαι μαθητής στην Τρίτη Γυμνασίου και πάω στην έγκυο καθηγήτριά μου και τη σκάσω μια κλωτσιά στην κοιλιά, σε αυτή και το μωρό της, εγώ, αγαπημένε μου, και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, θα έχουμε ποινικές ευθύνες για αυτό που κάναμε. Αυτό λοιπόν που θέτει ο κ. Μπαλάκης είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Γιατί δεν είναι μόνο η οικογένεια, είναι η οικογένεια και το σχολείο. Περιγράφεται ένα περιβάλλον τρομοκρατίας δηλαδή και φόβου πάνω από τα σχολεία. Ναι. Δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ιδιωτικά και δημόσια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όμως αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν θέλουμε νομοθετικές καινούργιες πρωτοβουλίες από το ελληνικό νομοθετικό σώμα, ούτως ώστε να δοθούν στους δικαστές μας τα εργαλεία, τα νομοθετικά εργαλεία, να μπορέσουν να κάνουν μια πρόληψη. Μέσω αυστηροποίηση των ποινών. Και ίσως να θέλουμε και ανθρώπους να μορφώσουν τους γονείς έτσι. Σωστό. Γιατί όταν. Πολύ γονέα. Πολύ σωστό. Έτσι, μπράβο. Σχολείο γονέων, ψυχολόγοι. Γιατί όταν αποτυγχάνεις την πράξη ως γονιός, είτε απολύτως δεν το ξέρεις πώς να το κάνεις, είτε αποποιείσαι το ρόλο σου, κάποιος πρέπει να σου μάθει πώς να το κάνεις. Ναι, σωστά. Να δούμε και δύο-τρεις γονείς όμως να πάνε 6 μήνες μέσα, ρε παιδιά. Να δούμε. Να δούμε. Δεν έχω δει κανένα. Γι' αυτό είπαμε και για τις νομικές κυρώσεις. Και τον κοινωνικό μύθο, τον αστικό μύθο, ότι είναι μόνο στις υποβαθμισμένες, θα υπενθυμίσω ότι τα περισσότερα περιστατικά βίας και bullying πλέον είναι σε ιδιωτικά σχολεία από εύκολες οικογένειες. Δεν είδαμε στην Αγία Παρασκευή τις προάλλες. Δεν είδαμε και σε γνωστά. Κύριε, να πάμε λίγο και σε αυτή το φρικιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο με τα συνεχόμενα κρούσματα που έχουμε σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Και αναφέρομαι και στην τελευταία περίπτωση του Ρεθύμνου που υπάρχει. Εδώ ένα κύκλωμα μαστροπίας από ό,τι φαίνεται, ένα ζήτημα μαστροπίας σοβαρό. Εκεί πέρα λίγο μπερδεύονται τα πράγματα. Και έχουμε και εκεί συνέβη. Κάτι, κύριε Μπαλάσκα, εσείς που ξέρετε, από εκεί λίγο και στην Αττική πάλι, έτσι. Είναι και μπερδεμένοι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι και μπερδεμένοι άνθρωποι λίγο, είναι και κάτι κριτήκαροι ιδιαίτεροι και ιδιόμορφοι. Κάποιοι οι οποίοι έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο θα μπορούσαμε. Και βεβαίως ήρθε και έσκασε όλο αυτό με την αυτοκτονία του πατέρα. Και με αυτό που άφησε από του πίσω. Του μπαμπά να πούμε στον κόσμο που φαίνεται ότι δεν άντεξε ο πατέρας όλα αυτά τα οποία έμαθε ο άνθρωπος για το 14χρονο κορίτσι του. Έπασχε βέβαια και από κατάθλιψη, από ό,τι μαθαίνουμε. Εντάξει, είχε... και αυτό το μεγέθυνε. Όπως λέω, λαός ήρθε και από είδε. Ναι. Ήρθε και από είδε. Και βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από διαρροή υγραερίου που αυτοκτόνησε. Ναι, αλλά μας λένε, αυτά που άφησε γραμμένα. Ναι, άφησε σημείωμα. Άφησε σημείωμα, μας λένε μερικά πράγματα αυτά. Μας λένε παραδείγματος χάρη ότι και η μαμά ήταν σε μια θέση ανίσχυρη. Ήταν οποία... βουλγαρικής καταγωγής η σύζυγος, βουλγαρικής καταγωγής, δεν ήταν? Ναι, αυτό είναι αδιάφορο. Όχι, το λέω γιατί ήταν σε ένα ξένο περιβάλλον. Ναι, λογικά, ναι, ναι, ναι. Αυτό αδιάφορο. Αντιλήφθηκα. Και παρακαλεί μέσα από τη σημείωσή του, μετά που αυτοκυριάστηκε, την βρήκαμε, ότι να κρατηθεί το παιδί με τη μαμά. Βεβαίως το παιδί έχει πάθει τεράστια ζημιά, όπως λένε ψυχίατροι και ψυχολόγοι σε όλες τις εκπομπές που γυρνάνε, σε όλους τους αδέλφους σας. Έχει πάθει τεράστια ζημιά, δεν ισιώνει αυτή η ζημιά. Μιλάμε για 13 άτομα. Ας ελπίσουμε, κύριε Μπαλάσκα, οποίοι... θα ισιώσει. Μιλάμε για ένα 14χρονο παιδί. Στο κορμάκι της ήταν και βάνδαλοι. Τη βίαζαν με διαφορά τριών λεπτών, κύριε Μπαλάσκα. Τη βίαζαν με διαφορά τριών λεπτών ο ένας μετά τον άλλο. Δεν ήθελα να τις μάθω αυτές τις λεπτομέρειες. Παιδική... Όχι, εγώ σας λέω αυτά που λένε δημόσια οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Όχι, να μην τα λέμε. Έχει υποστεί ζημιά. Να μην λέμε ότι ένα παιδάκι 13 χρονών η ψυχή του έχει υποστεί ζημιά. Αυτό να μην το λέμε. Το,
Ναι, αυτό να το λέμε. Αυτό να μην λέμε λεπτομέρειες συγκεκριμένες. Ναι, λεπτομέρειες δεν δίνει κανένας. Αν είναι τόσο ανατριχιαστικές που και η ίδια η δικογραφία και η ίδια η προανάκριση ντρέπονται μία να κοιτάξει την άλλη. Το κινητό έχετε αρχίσει να το ψάχνετε η αστυνομία. Όλοι αρχίζουν και ψάχνουν. Ωραία. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και παρελθόν από αυτούς. Δηλαδή, έχουν και παρελθόν, βεβαίως. Και όλα αυτά σιγά σιγά θα μπουν στη φόρα. Τι είδους παρελθόν, κύριε Μπαλάσκα? Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, δεν μπορώ να πω ούτε στην οικογραφία ούτε στην προανάκριση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, είχαν κάποιο θέμα. Δηλαδή, τι είδους θέμα? Είχαν κάποια θέματα, θα βγουν αυτά εδώ πέρα κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθούν. Επιτρέπετε να μπω και να λέω στοιχεία της δικογραφίας? Υπάρχει το μυστικό της ανάγκης προφανώς. Είναι το μυστικό της ανάγκης. Αφού τα αναφέρετε όμως, γι' αυτό ρωτάμε και εμείς και καλά, το τι ξέρω εγώ. Δεν πάει να πει ότι μπορώ να τα πω όλα δημόσια. Βάλουμε φωτιά στο στούντιο, το κάψουμε. Και το τιμάει τον κύριο Μπαλάσκα, γιατί πρέπει και η μυστικότητα της... Και εμείς οφείλουμε να ρωτήσουμε. Εννοείται. Όμως, αυτό είναι το λειτουργικό του δικό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και τα ονόματά τους και το τι κάνανε. Την άλλη μέρα θα μαστίσουν όλους όμως και θα τρέχουμε με δικαστήρια. Συνδυαστούμε το προηγούμενο. Ξέρετε, το 2021 υπήρξε μια αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου του βιασμού και της προσβολής γεννητήσιας αξιοπρέπειας, γεννητήσιας ζωής, οικονομικής εκμετάλλευσης γεννητήσιας ζωής κτλ. Του 19ου του κεφαλαίου του ποινικού κώδικα. Προσέξτε, ακριβώς για να διαφυλάξει έτσι περαιτέρω την ανηλικότητα. Υπενθυμίζω ότι άλλαξε το 336-3 και ουσιαστικά πλέον επαπειλείται ισόβια κάθριξη στο βιαστή ανηλίκου. Και παρόλα αυτά δεν είναι μόνο το Ρέθυμνο, γιατί άκουσα τον κύριο Μπαλάσκα που πράγματι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είχαμε πολύ γνωστή, πολύ κρωτή υπόθεση. Στον Κολωνό. Στον Κολωνό, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα, που είχαμε ένα άλλο κορίτσι που με ύποπτη ή μη ύποπτη, με ανοχή, με γνώση, δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν θέλω να πω ακριβώς τη δικογραφία του οικογενειακού, του στενού οικογενειακού κύκλου, υφίστατο επί μακρών και κατ' εξακολούθηση. Βιασμούς, ασέλγειες, από όνου και στην αριθμός θύτες. Και είχαμε λοιπόν μια ομερτά πάλι που έσπασε. Σωστά. Να μην πούμε όμως για το διατάφθα. Ναι, για το διατάφθα. Σιγά σιγά, παρακαλώ. Εδώ πέφτουν κάστρα. Κάστρα, πέφτουν κάστρα με αυτά που γίνονται. Ο μπαμπάς, επανειλημμένα, βιάζεται το παιδάκι του. Ο μπαμπάς. Ο παππούς. Βίαζε την εγγονή. Ποιος ο παππούς? Αυτά για τις οικογένειες είναι κάστρα. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς. Είναι θέσματα. Εγώ τα παιδιά μου τα μεγάλωσα με τον παππού και με τη γιαγιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι εξάγεται τρομερό κοινωνικό θέμα που θα πρέπει η κοινωνία πλέον μέσω της πολιτείας να το λύσει. Όχι οι κατασταλτικές αρχές. Η κοινωνία να εσκύψει και να δει τι στο καλό θα γίνει με αυτή την κατάσταση, η οποία είναι καθημερινή. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Ναι. Πολύ σωστό το λέει ο κ. Μπαλάσκας. Δεν είναι μόνο θέμα ποινική καταστολή, είναι κοινωνική ευρεία κλίμακα και. Αξιακό. Αξιακό ακριβώ. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και τον κ. Μπαλάσκα και τον κ. Θεοδωρόπουλο. Καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της υγείας που έχουμε προαναγγείλει με τον στρεπτόκοκο και να καλωσορίσουμε σύνδεσή μας με Skype τον γνωστό επιδημιολόγο, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Επαγρύπνηση αλλά χωρίς πανικό? Ο στρεπτόκοκκος είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Δεν βλέπουμε κάτι ανησυχητικό, οπότε ναι, όπως το λέτε, επαγρύπνηση δεν είναι κάτι ανησυχητικό, δεν είναι κάτι που έχει επιδημικές διαστάσεις. Επίσης, το περιστατικό που αναφέρθηκε ενός κυρίου 28 ετών δεν ανήκει στην διακατηγορία των στρεπτοκόκκων που ακούμε τις προηγούμενες μέρες. Γιατί είχε και αυτοάνοσο, κύριε καθηγητά, γι' αυτό το λέτε? Ήταν δηλαδή ένας επιβαρημένος οργανισμός? Είναι ένα πολύ σπάνιο περιστατικό. Δεν είναι ακριβώς ο στρεπτόκοκκος ο ίδιος. Σαν μορφή στο μικροσκόπιο είναι ο ίδιος, αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος και είναι πολύ σπάνιο αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, ενδοκαρδίτιδα, από ό,τι αναφέρουν από ένα τέτοιο στέλεχος στρεπτοκόκκου, το οποίο απομονώνεται και δύσκολα στην καλλιέργεια. Οπότε θα πρέπει να το βγάλουμε εκτός, να το πω έτσι, από το σκηνικό που ακούμε τις άλλες μέρες με παιδάκια κτλ. Έχουμε έξαρση όμως γενικώς, έτσι δεν είναι? Και το ακούω, αρχίζω και το ακούω και σε περιβάλλον δικό μου. Δηλαδή τώρα πρόσφατα κάποιος με ενημέρωσε ότι πάσχει από μια φίλη από στρεπτόκοκκο και διαβάζω και για εισαγωγή σε νοσοκομεία. Δηλαδή, έχουμε μια έξαρση, είναι δεδομένο αυτό? Ναι, υπάρχει μια αυξημένη πιθανώς κινητικότητα. Το θέμα είναι ότι οι στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις
δεν κατεγράφονται επιδημιολογικά όπως οι άλλες λοιμώξεις και δεν έχουμε εικόνα εάν αυτό είναι υψηλότερο από άλλες χρονιές. Πέρυσι σίγουρα είδαμε μια μεγάλη έξαρση σε σχέση, αλλά και αυτό καταγράφηκε κυρίως εμπειρικά, τι βλέπαμε στα εργαστήρια, παρά κάτι, να το πω έτσι, επίσημο. Πέρυσι όμως άρχισαν να καταγράφονται οι λεγόμενες διεισδυτικές μορφές στρεπτοκόκκου από τον νεοδί. Άρα υπήρξε νεοδί, δηλαδή, υπάρχουν και μεταλλάξεις, κύριε καθηγητά? Εννοείται μεταλλάξεις για ποιο λόγο, επειδή για εκείνο το περιστατικό που σας είπα, το σπάνιο? Ναι. Όχι, είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος. Ο στρεπτόκοκκος είναι ένα βακτήριο, δεν είναι ιός. Γιατί, ναι, τι ακριβώς είναι, εξηγήστε μας λίγο, ναι, έτσι απλά, και ποια είναι τα συμπτώματα? Ναι, κοιτάξτε, οι στρεπτόκοκκοι γενικά είναι βακτήρια. Υπάρχουν πολλά είδη στρεπτοκόκκου, και όταν λέμε πολλά είδη στρεπτοκόκκου, σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι, όπως λέμε, γρίπη Α, γρίπη Β. Έτσι είναι τελείως διαφορετικά και δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν προκύπτει το ένα από το άλλο μέσω μεταλλάξεων. Είναι είδη που έχουν προκύψει στη φύση εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο στρεπτόκοκκος ο οποίος ακούγεται συχνά είναι αυτός ο λεγόμενος β' αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας α. Αυτός προκαλεί κυρίως φαριγκοαμυγδαλίτιδα, δηλαδή ποιώδη αμυγδαλίτιδα, αμυγδαλές πρισμένες με υψηλό πυρετό και πίωση στις αμυγδαλές. Ένα άλλο που προκαλεί είναι η οστρακιά. Η οστρακιά είναι μία νόσος η οποία έχει ένα εξάνθημα και υψηλό πυρετό. Αυτά είναι τα δύο βασικά, οι δύο βασικές νόσεις. Συνδέεται άρρηκτα πάντως, από ό,τι κατάλαβα, με υψηλό πυρετό σε κάθε έκφανση, σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να τον κουβαλάει και να είναι ασυμπτωματικός. Δεν είναι τόσο, δεν είναι σπάνιο, είναι αρκετά διαδεδομένο. Όλοι μας έχουμε εκτεθεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είχε ποτέ στρεπτόκοκκο, και ιδίως στην παιδική ηλικία. Άρα δηλαδή, κύριε καθηγητά, μπορεί να τον περάσαμε και να μην τον καταλάβαμε? Μπορεί, ναι, είναι, μπορεί να το περάσει κάποιος και να μην το καταλάβει. Ωστόσο, εάν κάποιος... πώς μπορούμε να το αντιληφθούμε για να σπεύσουμε, αν θέλετε, εγκαίρως, στο γιατρό? Να μας πείτε, ναι, λίγο να μας απαριθμίσετε, κοιτάξτε, δυνατό, βασικό... να μας συγκεκριμενοποιήσετε τα συμπτώματα. Το βασικό στοιχείο, και μιλάμε τώρα για τον β' αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας α, όχι για τους υπόλοιπους, είναι αυτό που σας είπα, η φαριγκοαμυγδαλίτιδα, πρισμένες αμυγδαλές, πόνος στο λαιμό. Συνήθως δεν έχει συνάχη, δεν προκαλεί συνάχη, έτσι, δεν είναι όπως η γρήπη, το κρύωμα. Πρισμένες αμυγδαλές, υψηλός πυρετός. Yes. Και έχει εξίδρομα συνήθως ποιώδες, όχι λευκοπό. Ποιώδες. Που θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε εμείς μόνοι μας χωρίς να είμαστε ειδικοί, και ως αμυγδαλίτιδα, ας πούμε, να παρασυρθούμε, απλή. Η αμυγδαλίτιδα, αυτό λέω, η αμυγδαλίτιδα, η κλασική αμυγδαλίτιδα προκαλείται από στρεπτόκοκκο. Α, μάλιστα. Και χρειάζεται αντιβίωση εάν και εφόσον απομονωθεί ο στρεπτόκοκκος. Αν δεν υπάρχει στρεπτόκοκκος, δεν υπάρχει λόγος ο ασθενής να πάρει αντιβίωση. Οπότε είναι το κύριο αίτιο της λεγόμενης αμυγδαλίτιδας, της κλασικής αμυγδαλίτιδας που λέμε με πίον. Απλά, κύριε καθηγητά, το κοριτσάκι το 9χρονο στο Δημότυχο έπαιρνε αντιβίωση και παρόλα αυτά το πήγαν το παιδί στο νοσοκομείο και ξάφνου κράσαρε, το έπιασε δύσπνοια και έφυγε από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλω να πω ότι και η αντιβίωση είναι ικανή να διώξει τον ιό. Κοιτάξτε, σε σπάνιες περιπτώσεις, ο στρεπτόκοκκος, ό,τι και να κάνουμε, θα κάνει διεισδυτική λίμωξη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν αυτά τα σπάνια περιστατικά. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν πάρει αντιβίωση, για παράδειγμα, θα πάθει αυτό το σύνδρομο ντε και καλά, ούτε ότι αν κάποιος πάρει αντιβίωση δεν θα το πάθει. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η διάγνωση, αν μπει, να ληφθεί αντιβίωση, διότι εκτός από αυτό το σύνδρομο που είναι έτσι δραματικό, ο στρεπτόκοκκος, αν δεν θεραπευτεί με αντιβίωση, έχει μεγάλες πιθανότητες να προκαλέσει πρόβλημα στην καρδιά και τους νεφρούς. Μάλιστα. Να επηρεάσει δηλαδή τη λειτουργία αυτών των οργάνων. Ναι, και την επηρεάζει κιόλας μέρες μετά. Υπάρχει ο λεγόμενος ρευματικός πυρετός που πλέον δεν το βλέπουμε. Τον βλέπαμε σε παλαιότερες εποχές, όπου προσβάλλονται οι βαλβίδες της καρδιάς και μπορεί να προκαλέσει και σύνδρομο έτσι αυτοάνωσο στους νεφρούς. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος περνάει στρεπτόκοκκο... Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει δηλαδή. Μπράβο. Ναι, ναι. Είναι σε παλαιότερες εποχές που δεν υπήρχαν τα αντιβιωτικά, αυτές οι επιπλοκές ήταν πολύ συχνές.
πλέον είναι πολύ σπάνιες, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι αν απομονωθεί στρεπτόκοκος, ο ασθενής παίρνει αντιβίωση και σε αυτές τις περιπτώσεις οι πιθανότητες να συμβούν αυτές οι επιπλοκές είναι λίγες. Κύριε Μαγιορκίνη, μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό στο Δημότυχο με το κοριτσάκι, το 9χρονο, επειδή μας παρακολουθούν και γονείς και μητέρες αυτή την ώρα, υπάρχει λόγος επαυξημένης ανησυχίας ό,τι αφορά τα κρούσματα σε παιδιά? Όχι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος αυξημένης ανησυχίας. Δεν βλέπουμε κάτι το οποίο να ανησυχεί αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, κάτι διαφορετικό από ό,τι περιμένουμε στα πλαίσια της στρεπτοκοκκικής λίμωξης. Δυστυχώς, όπως είπα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, γύρω στα 5 με 10 περιστατικά βαριάς δυσδυτικής στρεπτοκοκκικής λίμωξης συμβαίνουν ό,τι και να κάνουμε. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, ακόμα και αντιβίωση να ληφθεί. Δεν κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει. Δυστυχώς, γίνονται έρευνες, αλλά προς το παρόν δεν κατανοούμε γιατί συμβαίνει. Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν οι οικογένειες, αλλά και εμείς οι ενήλικες, προκειμένου να θωρακίσουμε το σύστημά μας για να μην νοσήσουμε? Καλή διατροφή, να κάνουμε το στρεπ τεστ άμεσα, πάρα αυτά. Πώς να κινηθούμε? Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, εκτός και αν κάποιος δεν έχει καθόλου καλή διατροφή. Δηλαδή, έχει αυτό που λέμε... έχει υποσιτισμό. Εάν κάποιος έχει μια κανονική διατροφή, είναι μια χαρά καλυμμένος. Τώρα, όσον αφορά το στρεπ τεστ πρέπει να γίνεται μόνο από επαγγελματίες υγείας και δεν εννοώ φαρμακείο, εννοώ είτε τον παιδίατρο, είτε τον μικροβιολόγο. Γιατρούς με ειδικότητα, οι οποίοι ξέρουν από πού να πάρουν ακριβώς το δείγμα και πώς να το αξιολογήσουν. Κύριε Μαγιορκίνη, σε ό,τι αφορά τις άλλες δύο γνωστές επιδημίες, τον COVID βασικά και τον ΙΤΑ 1 ή 1, σε τι φάση βρισκόμαστε αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο? Η COVID έχει περάσει σε φάση ύφεσης. Έχουμε περάσαμε το πικ το μεθεόρτιο, δηλαδή, έτσι, μετά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Περάσαμε, ήταν εκεί γύρω στις αρχές Ιανουαρίου. Όπως προβλέψαμε, δεν υπήρχε αποτύπωμα από το άνοιγμα των σχολείων, γιατί ακούγονταν διάφορα τέτοια σενάρια. Ναι. Άρα περάσαμε σε ύφεση, όντως είμαστε σε ύφεση της COVID-19. Καλό είναι αυτό. Και εμβολιαζόμαστε όμως. Συνεχίζουμε, ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει για όσους δεν ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και άνω τους 60. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και άλλη έξαρση μέσα στον χρόνο και η COVID-19 δεν φεύγει. Την έχουμε όλο το χρόνο. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να αυτές οι ομάδες. Και θα την έχουμε, κύριε καθηγητά, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μας στον κύριο Μαγιορκίνη. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε να πάρουμε λίγο. Τώρα θα ήθελα να πάρουμε κριτικές γεύσεις, χανιώτικες γεύσεις. Πάμε να καλημερίσουμε τα Χανιά. Αλλά δεν θα πάρουμε γεύσεις, θα πάρουμε εικόνες και θα πάρουμε και θέμα από εκεί. Καλωσορίζοντας τον αντιδήμαρχο του Δήμου Χανίων. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κύριε Ψαρουδάκη. Έχει επιστροφή. Ακούτε? Για να το συντονίσουμε λίγο εκεί, να αναλύσουμε το τεχνικό θέμα. Κάποιος του κάνει support για να μπορέσει να έχει επιστροφή. Πάμε σε ένα break, λοιπόν, σε ένα διαλυματάκι. Ωραία. Και να επιστρέψουμε λοιπόν με Χανιά. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε για να ανοίξουμε το παράθυρο στον κόσμο. Υποδεχόμενοι εδώ στο στούντιο τη συναδελφό μας, τη Ρίση, την Τσακούμη. Καλημέρα. Που έχει διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Θα κάνουμε και σήμερα την βόλτα στον κόσμο. Να πούμε ότι χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία. Ήταν 6 Φεβρουαρίου του 2023, όταν δύο ισχυροί σεισμοί εντάσσεως 7,8 και 7,5 Ρίκτερ έπληξαν την νότια και νοτιοανατολική Τουρκία. Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ άλλοι έμειναν άστεγοι. Να θυμίσουμε ότι και η χώρα μας βοήθησε πάρα πολύ.
είχα σταλεί αποστολές, γιατί σε όλες τις δύσκολες, σε όλες τις κρίσεις είμαστε ένα. Και σκυλιά διασώστες είχαν πάει, θυμάσαι, που είχαν, νομίζω, η ελληνική αποστολή έσωσε περί τους 4 ή τους 5 ανθρώπους, αν θυμάμαι καλά. Πολλούς, ναι. Κοίταξε, αυτά είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας εθελοντισμός, ο οποίος δεν έχει ούτε χρώματα, ούτε αντιπαραθέσεις πολιτικές, ούτε ακόμη και στρατιωτικές. Σωστά, δημοσταίνει κάτι F-35 και κάτι F-16 μας χαλάνε την ειρηνική συνύπαρξη. Εκείνη την περίοδο, εκείνη την εποχή μας έκανε στενό μαρκάρισμα και άγριο μαρκάρισμα ο Ερντογάν. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς στείλαμε κόσμο, αποστολές και υλικά και είδη πρώτης ανάγκης και ενίσχυσης. Και γι' αυτό κιόλας βραβευτήκαμε και το αναγνώρισε αυτό και η Τουρκία. Να πούμε ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ιδρύματος Ερευνών Οικονομικών Πολιτικής της Τουρκίας, το 40% του κτηριακού αποθέματος στις πληγές της περιοχές έχει υποστεί ζημιές. Πριν από λίγες ημέρες, την Κυριακή, ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρέδωσε σε κλήρωση 7.275 σπίτια στους σεισμοπληκτούς, ενώ υποσχέθηκε και άλλα 40.000 σπίτια μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός ολόκληρου οικοδομικού συστήματος. Επίκαιτε εκλογές εκεί. Σωστά. Οπότε υπάρχουν πολλές υποσχέσεις. Να βάλουμε και ένα αστερίσκο εκεί πέρα. Γιατί έχει περάσει ένας χρόνος. Ακριβώς, Ματίνα, τα νούμερα ανεβαίνουν. 75.000 σπίτια θα παραδοθούν μέσα στους επόμενους 2 μήνες, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 θα έχουν παραδοθεί 200.000 σπίτια. Μάλιστα, επόμενο. Να στεγαστεί ο κόσμος. Πάμε για το επόμενο. Το επόμενο θέμα. Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού μπορούμε με έναν όμορφο τρόπο, αν μπορούμε με έναν όμορφο τρόπο να περιγράψουμε τον πόλεμο, να ζήσουμε κι εμείς όσα έχει ζήσει η 9χρονη Έμιλι. Η 9χρονη Έμιλι απήχθη από το Κιμπούτς Μπέρι, από εκεί όπου απήχθησαν... Στις 7 Οκτώβρη. Ακριβώς, Ματίνα, όταν η Χαμάς έκανε την εισβολή. Και να πούμε ότι έζησε περίπου για ένα μήνα και κάτι εχμάλωτη. Είναι το κοριτσάκι εκείνο που ο μπαμπάς της Ρίτσι νόμιζε στην αρχή ότι την είχαν σκοτώσει. Την είχαν σκοτώσει και είπε καλύτερα νεκρή παρά εχμάλωτη. Προς μεγάλη του έκπληση και χαρά η 9χρονη Έμιλι βρέθηκε ζωντανή. Το ίδιο πίστευε, παιδιά, και η 9χρονη Έμιλι, ότι ο πατέρας της ήταν νεκρός. Και όταν επανενώθηκαν και οι δύο χάρηκαν πάρα πολύ. Με πολύ ωραίες, όμορφες και γλυκές λέξεις περιγράφει, λοιπόν, όσα βίωσε. Κουτί είναι η Χαμάς, συγγνώμη, κουτί είναι η Λωρίδα της Γάζας, Χαμάς είναι η ΑΕΣ, τυρί είναι κάποιος όμηρος, τυρί Κόντατς είναι... Άρα δηλαδή έχει κάποιες δικές της λέξεις για να ερμηνεύσει όλα όσα τη συνέβησαν. Ακριβώς, έχει υποστεί μετατραυματικό στρες. Μα είναι λογικό, εμφανισιακά δείχνει μια χαρά, αλλά η ψυχούλα της, η καρδούλα της θα είναι γεμάτη πληγές. Αρνείται να πει. Αρνείται, έχει διαγράψει. Αρνείται να πει τη λέξη αίμα, Γάζα. Έχει διαγράψει τις λέξεις αυτές. Το θυμικό της, το υποσυνείδητό της προσπαθεί και προσπαθεί να περιγράψει όμως την περιπέτειά της με άλλους τρόπους, με άλλες λέξεις. Μα, να σας πω πάντα, η γλώσσα που μιλάμε, οι λέξεις που επιλέγουμε να λέμε, δεν αντικατοπτρίζουν το τρόπο σκέψης και το σύνολο της προσωπικότητάς μας και την ψυχική μας κατάσταση. Και επειδή έχουμε και μια ευαισθησία, αντί ένα 9χρονο παιδί να βλέπει όνειρα με πριγκίπισσες, το κοριτσάκι βλέπει όνειρα και δυσάρεστα όνειρα και εφιάλτες, έτσι. Καλά το λες. Ας αλλάξουμε. Κάτι πιο ευχάριστο έχεις? Έχω κάτι πιο ευχάριστο. Άντε. Θέλετε να δούμε τη σειρά διαδοχής του Βρετανικού θρόνου? Να δούμε. Ναι, έχει αρχίσει η Βυρίτση και συζητιέται μετά από την ανακοίνωση ότι ο βασιλιάς έχει καρκίνο. Ακριβώς, Ματίνα. Γίνονται πολλές συζητήσεις. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Όλα αυτά είναι σενάρια. Θα ξεπεράσει το πρόβλημα του άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Η σειρά διαδοχής στο Βρετανικό θρόνο είναι στον πρωτότοκο γιο του πρίγκιπα Καρόλου, του βασιλιά Καρόλου, συγγνώμη, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και μετά πηγαίνει στα 3 του τέκνα. Αρχικά στον πρίγκιπα Γεώργιο, μετά στην πρίγκιπισσα Σάρλοτ, στον πρίγκιπα Λούις και πέμπτος και καταϊδρωμένος είναι ο πρίγκιπας Χάρι. Ο οποίος είναι δούκας. Τώρα έχει καταπέσει μετά από τις αποφάσεις προσωπικές που έλαβε. Βέβαια... Να πούμε ότι είναι σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία και γιατί το λέμε αυτό. Γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ είχε αναγκαστεί το ρόλο της βασίλισσας όταν ο δικός της πατέρας ευνηδίως αρρώστησε και έφυγε από τη ζωή. Οπότε έγινε βασίλισσα σε πολύ μικρή ηλικία.
Αναγκάστηκε. Το παλάτι τώρα πλήττεται από πολλές αρρώστιες. Ελπίζουμε βέβαια όλα αυτά να μείνουν σενάρια και να μην πραγματοποιηθούν. Εντάξει, γιατί και δεν έχει συμπληρώσει και ένα χρόνο από τότε που ανέλαβε τα βασιλικά του καθήκοντα. 17 μήνες έχει συμπληρώσει. 17 μήνες. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε βεβαίως είναι ότι σωστά γίνεται όλη αυτή η συζήτηση περί διαδοχής, γιατί ίσως χρειαστεί και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή ένα αλφα χρονικό διάστημα εύλογο, όπου ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να είναι στη θέση του και να, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Λέγεται πάντως ότι μπορεί να έχει, γιατί στην Αγγλία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά και συγκεκριμένα στο BBC που εξειδικεύεται κιόλας, ότι ενδέχεται να έχει καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, που είναι ένα συνήθις καρκίνος σε ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Και δει όταν έχει προηγηθεί ένα περιστατικό υγείας, ένα πρόβλημα στον προστάτη, όπως συνέβη εδώ στον Βασιλιά Κάρολο. Είναι ο πιο συχνός ανδρικός καρκίνος. Να πούμε κιόλας ότι ο γιατρός, ο οποίος τον χειρούργησε, ο Ράναν Ντασκούπτα, που εργάζεται στην κλινική του Λονδίνου, διέγνωσε τον καρκίνο που υπάρχει και σε άλλο όργανο του σώματος, πέραν του προστάτη. Ο Βασιλιάς Κάρολος, γιατί γίνονται πολλές συζητήσεις για το τι θεραπεία ακολουθεί, ακολουθεί εναλλακτικές θεραπείες. Συμβουλεύεται πάντοτε το Dr. Dixon. Σκέψου τι ευθύνη έχει αυτός, Βέβαια, να πούμε ότι όλες αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες, καλό να συμβουλευόμαστε το γιατρό μας, εντάξει, και απλά ο Κάρολος προτιμάει και την εναλλακτική ιατρική. Συμβουλεύεται και αυτούς τους επαγγελματίες. Συμβατική. Εντάξει, φαντάζομαι όμως δεν θα ακολουθήσει αυτή την πρόταση. Σίγουρα θα απευθυνθεί και θα... Στη δυτική Αττική, έτσι. Έχει ένα ιατρικό επιτελείο το οποίο έχει πέσει πάνω του και κάνει ό,τι καλύτερο για να θεραπευτεί. Αυτοί έχουν τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του τώρα, έτσι. Αυτή η θεραπεία του καρκίνου με καφέ, εντάξει, είναι σίγουρα άκρος εναλλακτικός τρόπος. Έχουμε κάτι άλλο, Ρίτσι. Και για να κλείσουμε ευχάριστα, χάνει το τίτλο της η Miss Ιαπωνία, γιατί... Ναι. Πανέμορφη την έχουμε, να τη δούμε. Η Miss Ιαπωνία, βέβαια, η οποία είναι από Ουκρανούς γονείς, απλά γεννήθηκε στην Ιαπωνία, γιατί ήταν λίγο άτακτη και διατηρούσε παράνομη σχέση με παντρεμένο. Οπότε... Και τι τίτλο είχε αυτή? Μισή Ιαπωνία. Εδώ ήταν τα καλυστία, η βραβευσή της. Είναι πανέμορφη πάντως, έτσι. Πολύ όμορφη, ναι. Συνήθως... Και πολύ ωραιότερη αν είδατε, προσέξατε από τις πραγματικά... Καλά πήρε, σωστά πήρε το βραβείο το πρώτο από τις προηγούμενες. Εδώ πέρα όμως, καλά που λέει η Κυρίτση, δεν είναι. Έχει και μητέρα, πατέρα από την Ουκρανία, είπες. Εδώ, ακριβώς. Δεν είναι. Συνήθως... Γι' αυτό και διαφέρει, δεν είναι και τα χαρακτηριστικά, δεν είναι εντελώς από Ανατολή. Γιατί εμένα έχει και καταγωγή. Την πρωταγωνίστρια του Breakfast at Tiffany's. Πώς την κόλλησε το μυαλό μου και δεν τη θυμάμαι. Audrey Hepburn. Ναι. Audrey δεν Hepburn. Έχει αυτή την ομορφιά, αυτή την κομψότητα. Ακριβώς. Συνήθως τα μοντέλα στην Ιαπωνία είναι λίγο πιο καθώς πρέπει. Αυτή είναι λίγο πιο ατακτούλα. Οπότε. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε την Ρίτσι. Ευχαριστούμε, Ρίτσι, ακούμε. Διαλυματάκι, κυρίες και κύριοι. Το ξεφυλίσαμε το περιοδικό μας και για σήμερα. Ευχόμαστε, ελπίζουμε να περάσετε πολύ πολύ ωραία και ενδιαφέροντα και σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο λοιπόν, στις 9 το πρωί. Μέχρι τότε εδώ στο One. Μέχρι τότε, καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. One Live Magazine στο One Channel. Τα λέμε αύριο στις 9. Καλημέρα.